να ενισχυθείτε, να πιστέψετε σε αυτόν τον αγώνα. Άκουσα μερικές λέξεις τις οποίες σίγουρα θα διορθώσω, αλλά ούτως ή άλλως, άμα δεν σας αρέσει αυτό που θα πω, δεν έπρεπε να με καλέσετε. Και επειδή κατάλαβα ότι έχετε και εδώ το ύφος το ρητικό, όπου και να είμαστε, είμαστε ικανοί να τσακωθούμε, προσπαθώ να σας πω το εξής. Πρέπει να σταματήσετε να λέτε συμφωνία. Διότι οποιοδήποτε είναι εκτός, μόλις ακούει συμφωνία, νομίζει ότι τέλειωσε. Άρα πρέπει μετά να τον πάρετε από μηδενική αρχή και στην πραγματικότητα ακόμα και αρνητική και να τον πείτε, ξέρεις, μπορεί να γίνει. Όταν του λέτε κατευθείαν ότι είναι προ-σύμφωνο, pre-agreement, αμέσως καταλαβαίνει ότι δεν έχει έρθει το άλλο. Εντάξει, όταν ακούτε, ας πούμε, εσείς συμβόλαιο, υπογράψαμε το συμβόλαιο. Τελείωσε. Όταν σας λέει να προσέχετε το συμβόλαιο. Πρέπει να το κάνουμε, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η διατύπωση του προσυμφώνου είναι φτιαγμένη για να δίνει την εντύπωση ότι είναι τελεσμένο. Άρα με αυτόν τον τρόπο αφοπλίζει την αντίσταση. Είναι πολλοί που νομίζουν ότι εφόσον τέλειωσε ο πόλεμο, γιατί να πολεμήσουν. Τώρα που θέλω να καταλάβετε είναι το εξής, είναι ότι υπάρχουν στοιχεία που αλλάζουν τα δεδομένα της Ελλάδος. Δυστυχώς, και εγώ θα κατηγορήσω σαν τον Ζολά, δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν την τάση να μας μιλούν για αυτά που είναι αρνητικά και όχι για αυτά που είναι θετικά. Αλλά τώρα ο Δημήτρης θα σωθεί, γιατί βέβαια έχει εκπομπή και το βράδυ, άρα μπορεί να το σώσει ακόμα. Θα αρχίσω τη διάλεξή μου με κάτι που έγινε σήμερα, το οποίο είναι θετικό και το πιο πιθανό είναι να μην το έχετε πάρει πρέφο. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν το ξέρετε, γιατί να είστε χαρούμενοι. Και μάλιστα θα αφορά, θα το δείτε, αρχικά έμεσα και μετά άμεσα και την Αμερική. Αλλά απλώς ήθελα σε κάποια φάση να κατηγορήσω για να το δείτε, γιατί εγώ το βλέπω ήδη, αλλά νομίζω ότι δεν το βλέπετε. Το μικρόφωνο πιο κοντά στο στόχο. Μπορώ να το βγάλω και να το πάρω. Μετά θα το κάνω πιο κοντά, θα με αναγκάσετε να γονατίσω και δεν έχω τάση να κάνω τέτοια πράγματα. Τώρα. Επέστρεψε Χριστό σου, ναι. Άρα, να δούμε τώρα σε λίγο. Βλέπω ότι η σύνδεση δεν έχει ακόμα γίνει. Βλέπω την οθόνη, αλλά δεν βλέπω την οθόνη. Υπάρχει το άρθρο 13, το οποίο αφορά την έννοια της ΑΟΣ. Άρα, εγώ τώρα θα κάνουμε ανάποδα. Θα σας μιλήσω για την ΑΟΣ, για αυτό που γίνεται τώρα, για αυτό που πετύχαμε τώρα στην Ελλάδα. Και μετά, εφόσον θα δείξω τι πετύχαμε και τι θα πάρουμε, να αναρωτηθείτε τι θα γίνει άμα τα δώσουμε. Δηλαδή, πάνω κάτω σας εξηγώ ότι θα έχετε μια κληρονομιά από τη γιαγιά σας, θα σας πω την τάξη μεγέθους, ενώ στην αρχή δεν πιστεύετε πραγματικά ότι κάτι γιαγιά σας, ψαροκόστενα, και εφόσον το καταλάβετε, μετά θα πείτε γιατί το δίνουμε. Ενώ, άμα δεν το ξέρετε, γιατί να μην το δώσετε. Άρα, προσπαθώ να βλέπω η διασύνδεση δεν γίνεται, αλλά τέλος πάντων θα το κάνουμε κι αλλιώς. Άρα, έχετε ακούσει όλοι για την ελληνική ΑΟΣ. Έχετε ακούσει βέβαια ότι δεν την έχουμε θεσπίσει, δεν την έχουμε οριοθετήσει, την έχουμε υπογράψει, το δίκτυο της ΑΣΟΣ το 1982, έχουμε κοινώσει την νομοθεσία το 1995 και έχουμε κάνει ένα πρώτο γύρο αδειοδότησης το 2014 με 20 θαλάσσια οικόπεδα. Είχαμε 3 υποψηφιότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν, σιγά σιγά θα τα καταφέρουν. Και στην πραγματικότητα μετά είχαμε ένα δεύτερο γύρο αδειοδότησης μετά από αιτήματα των εταιριών, άρα οι εταιρείες ήταν η ExxonMobil, νομίζω ότι ξέρετε όλοι, η Total, τα ελληνικά πετρέλαια και η Repsol, που πήραν αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα που αφορούν τα δεδομένα της Ελλάδος. Όσοι από εσάς έχουν φύγει στο εξωτερικό πριν το 82, δεν πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει θάλασσα. Εννοώ αοζικά. Μπροστά. Όσοι έχουν φύγει πριν το 1995, πάλι δεν είναι σίγουροι ότι έχουμε κάτι, εφόσον δεν το έχουμε δηλώσει. Όμως ο νόμος περί υδροαθράκων υπάρχει ήδη από το 1995. Αυτό που θα γίνει όταν θα εμφανιστεί
είναι ότι στην πραγματικότητα τώρα ανοίγουμε τον τρίτο γύρο αδειοδότησης. Και ξεκινάμε σήμερα. Άρα έχει ενδιαφέρον ότι γίνεται την ώρα που παίρνουμε τη διάλυση. Άρα το νέο έπεσε, ο κύριος Σταθάκης, ο Υπουργός Ενέργειας, ξεκινάει την τρίτη διαδικασία, η οποία όταν θα δει το χάρτη θα καταλάβετε πόσο πολύτιμη είναι. Όταν είχαμε βγάλει τα 20 θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης μέσω Πελοποννήσου, ήταν μια τεράστια περιοχή της Ελλάδος που δεν ήταν ποτέ αξιοποιήσιμη έως τώρα. Ενώ τώρα έγινε αυτό το πρώτο βήμα, σας υπενθυμίζω ότι έχουμε ήδη κάνει συμβόλαια. Αλλά δεν θα σας κάνω το τεστ να σας ρωτήσω ποιοι από εσάς ξέρουν ποια συμβόλαια έχουμε υπογράψει ήδη. Γιατί φαντάζομαι ότι τα ξέρετε και γι' αυτό είστε χαρούμενοι. Και στην πραγματικότητα τώρα τι γίνεται. Αυτή η ενοποίηση των θαλάσσιων οικοπαίδων είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα σας δίνω μερικά στοιχεία να καταλάβετε πού το πάμε. Πρώτα απ' όλα σας λέω όλα αυτά τα πράγματα γιατί ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης ξεκίνησε στις 3 Δεκεμβρίου του 2017, δηλαδή ένα μήνα πριν το θέμα της Μακεδονίας. Σε αυτές τις υποψηφιότητες είχαμε κράτη τα οποία ανήκουν και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να σας κάνω τώρα μια πολύ απλή ερώτηση, για την οποία συζητήσαμε και με τον Δημήτρη στο ραδιόφωνο, να σας προειδιάσουμε, είναι ότι εσείς, άμα ήσασταν μια χώρα που θέλει να πάρει μια υπογραφή από μια άλλη χώρα, και δεν μπορεί να την επηρεάσετε την υπογραφή, μπορεί ξαφνικά να πει: εγώ δεν υπογράφω. Θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για εσάς για να την πιέσετε για άλλο θέμα? Δεν νομίζω. Ειδικά όταν στη χώρα σας έχετε τεράστιες πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες έρχονται για πρώτη φορά στην ιστορία της Μεσογείου στην περιοχή και έχουν ζητήσει τα θαλάσσια οικόπεδα και περιμένουν μετά από 90 μέρες συν 60 μέρες την απόφαση της Ελλάδος να έχουμε οριστικό συμβόλαιο. Άρα, για όσους ξέρουν λίγο καλύτερα από τα θέματα της ΑΟΣ, πρέπει να καταλάβετε το εξής. Για μια ξένη χώρα που μπαίνει στην ΑΟΣ της Ελλάδας και μπορεί να παίξει έναν ρόλο ενεργειακό και στρατηγικό για τουλάχιστον 40 χρόνια, το θέμα της ονομασίας είναι peanuts. Και τίποτα. Άρα αυτό σημαίνει ότι όσοι από εσάς ακούτε ότι πιεζόμαστε από διάφορους, να ξέρετε ότι μας πιέζουν όχι για το όνομα, όχι για τη γλώσσα, όχι για την εθνότητα, μας πιέζουν απλώς ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια λύση. Τελεία και πάρα. Άρα να μην μπερδευόμαστε, γιατί στην πραγματικότητα έχουν μια τοπολογική τρύπα, η οποία βρίσκεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, και επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία, γίνεται, πρέπει να συμπληρώσει. Άρα, θέλω να το κάνω χωρίς χάρτη, έχετε ένα θέμα. Εγώ προσαρμόζομαι το χάρτη της ΑΟΣ, τον ξέρω απ' έξω. Θα μπορούσα να σας τον δείξω έτσι τεχνικά, θα το κάνω και αυτό. Λοιπόν, πρέπει να φανταστείτε την Ελλάδα στο κέντρο. Εμείς είμαστε μαθηματικοί, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βεβαίως. Να ο Δημήτρης. Για να δούμε διακριτικά το πασπόρτο. Να δούμε αν είναι γραμμένο Ελλάς FM ή όχι. Άρα, γιατί ξεκινάμε από αυτό. Ξεκινάμε για να σας πω το εξής. Όταν πολλοί Έλληνες θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι κάτω, λένε, βρήκαν το καλό timing για να μας πατήσουν λίγο περισσότερο. Εγώ σήμερα θα σας αποδείξω ότι η Ελλάδα ανεβαίνει. Άρα μετά θα έχετε ένα πρόβλημα με το καλό timing. Θα πείτε, καλά, τώρα που ανεβαίνει, μας πιέζουν. Και προσέξτε, γιατί έχουμε κυρίαρχη στρατηγική. Άρα σας υπενθυμίζω ότι όταν κάνουμε μια συμφωνία, μια χώρα με εταιρείες, αυτός που έχει κυρίαρχη στρατηγική είναι η χώρα. Διότι αυτός διαθέτει την ΑΟΣ. Αυτός έχει τη θαλάσσια περιοχή. Οι άλλοι μπορεί να είναι πετρελαϊκές εταιρείες μεγάλου επίπεδου, αλλά από τη στιγμή που εσείς δεν ανοίγετε το οικόπεδο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα, αυτό σημαίνει τι πρακτικά. Σημαίνει ότι τώρα, αυτή την περίοδο, η Ελλάδα περνάει στον τρίτο γύρο αδειοδότησης και ο πρώτος γύρος ήταν ένας γύρος που εμείς βγάλαμε οικόπεδα και περιμέναμε να υπάρχει ενδιαφέρον.
αλλά είχαμε ενδιαφέρον για το θαλάσσιο οικόπεδο 1, 2 και 10 και το πιο σημαντικό είναι ότι ερχόταν η Total με τα ελληνικά πετρέλαια στο θαλάσσιο οικόπεδο 2. Αυτό είναι κάτι που ψηφίσαμε, πέρασε από τη Βουλή και το συμβόλαιο έχει αρχίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δυστυχώς δεν το ανακοινώνουμε, ενώ είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος που έχουμε συμβόλαιο πάνω στην ΑΟΣ της. Τόσο από. Τώρα, για το θέμα της ΑΟΣ, επειδή έχετε την τάση να βλέπετε την Ελλάδα μικρή, η ΑΟΣ της Ελλάδος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ της Μεσογείου. Άρα η πρώτη είναι η Ιταλία και άμα βάλετε την Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, η ΑΟΣ του ελληνισμού ας πούμε, είναι η πιο μεγάλη. Αλλά προσέξτε τώρα πώς πάει. Το έλεγα και σε μερικούς νέους που θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα. Ναι, εγώ τους τα λέω ξεκάθαρα. Λέω λοιπόν, θα πάρετε λοιπόν τη Μεσόγειο, έτσι, θα την κόψετε στα δύο. Και τους λέτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο από πάνω. Λέει, θα πάμε από πάνω. Εντάξει, τώρα θα την κόψουμε στα δύο έτσι. Λέω να ξέρετε, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου είναι μόνο δεξιά. Λέει τότε θα πάμε δεξιά. Λέω εκεί είναι η Ελλάδα. Φανταστείτε τώρα πόσο γελίο είναι να έρθεις στο εξωτερικό ή να δουλέψεις σε μια εταιρεία που θα δουλέψει δίπλα από το χωριό σου. Είναι. Άρα σιγά σιγά τα καταφέρουν, έχουμε άπειρες αντοχές και θα δείτε ότι στην πραγματικότητα αυτή την περίοδο, παρόλο που δεν φαίνεται, η Ελλάδα, επειδή έχει έναν υπουργό εξωτερικών που κάνει διάφορα, αλλά έχει και ένα άλλο, έχει και έναν υπουργό ενέργειας, ο οποίος θα διαφορεί παντελώς για αυτά που κάνει ο άλλος υπουργός. Θα μου πείτε, αυτό είναι κακό. Όχι, γιατί ο πρώτος δεν μας συμφέρει και ο δεύτερος κάνει τη δουλειά που έκαναν οι προηγούμενοι. Μπορούμε λίγο να κλείσουμε τα φώτα, αν είναι αυτό. Έχουμε και Κύπριος εδώ. Το κοντήσιο σας παρακαλώ μόνο. Ναι, νομίζω το έχουν βάλει ήδη, το βλέπω. Αλλά νομίζω ότι η κυρία είναι ζεστή ούτως ή άλλως πάντα. Το έκθεσα. Άρα, εδώ για την Κύπρο, βλέπετε, είναι όλα τα θαλάσσια οικόπεδα που υπάρχουν ήδη συμβόλαια. Αυτό το χάρτη, άμα σας το έδειχνα το 2004, θα ήταν άδειο. Και το περίγραμμα. Το Καστελόριζο. Καστελόριζο είναι εδώ, αγάπη μου, και δεν έχει μέσα. Ωραία. Άρα, έχουμε λοιπόν, βλέπετε, θαλάσσια οικόπεδα, έχουμε το 2, το 3, το 6, το 8, το 9, το 10, το 11 και το 12. Οι εταιρείες εδώ είναι η Nobel, Abner, Delek, εδώ έχουμε Total με την Eni, εδώ έχουμε την ExxonMobil με την Qatar Petroleum, την Eni Total, μόνο την Eni, Eni Total και εδώ Eni Cogas. Πρέπει να καταλάβετε ότι πριν μερικά χρόνια αυτές οι εταιρείες δεν ήξεραν καν ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Κρήτης και της Κύπρου. Τώρα ξέρουν πού είναι τα μπλοκ. Άρα, αυτό που σας είπα, το 2014 βγάλαμε 20 θαλάσσια οικόπεδα και είχαμε εδώ υποψηφιότητες. Αυτά έμειναν. Η Ελλάδα έχει βγάλει θαλάσσια οικόπεδα τα οποία σβήνουν σε κάθε αδειοδότηση. Ενώ η Κύπρος, επειδή είναι μικρά, έχει τα ίδια πάντα. Ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης είναι αυτά τα οικόπεδα. Άρα σας τα λέω οικόπεδα για να καταλάβετε, πρέπει να καταλάβετε μια μικρή λεπτομέρεια. Αυτό εδώ το θαλάσσιο οικόπεδο έχει το μέγεθος της Πελοποννήσου. Άρα στην πραγματικότητα νοικιάζουμε δύο φορές την Πελοπόννησο. Έτσι σας λέει κάτι πιο, ειδικά για τους Μεσσίνιους, σίγουρα τους βοηθάει. Αυτό σημαίνει τι, σημαίνει ότι εδώ ανοίξαμε δύο θαλάσσια οικόπεδα τα οποία οριοθετούνται ουσιαστικά στα όρια με την Λιβύη, ενισχύουν το πλαίσιο της Ελλάδος και τώρα αυτό που έγινε σήμερα είναι ότι ανοίξαμε όλα εδώ, μέχρι εδώ και ενώσαμε όλα αυτά. Άρα αυτό εδώ τώρα είναι πια ενιαίο και το τρίτο γύρο αδειοδότησης και αυτό γίνεται τώρα. Άρα, από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι ενημερωμένο. Έχει ενδιαφέρον να μου το σκεφτείτε. Από ό,τι κατάλαβα, μου το είπαν και στη Washington, ούτε το προξενείο είναι ενημερωμένο. Μπορεί ούτε και η πρεσβεία. Διότι αλλιώς θα μας έλεγαν ότι είμαστε σε μια κατάσταση που πάει όλο και καλύτερα. Γιατί προσέξτε, αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα τα βγάλαμε εμείς
κάνοντας προσοχή, προσοχή να έρθει κάποιος, αυτά τα ζήτησα. Αυτά είναι τα δεδομένα λοιπόν που, για τα οποία λέμε. Αυτά τα πράγματα που σας δείχνω τώρα, όλο αυτό το πράγμα, θα σας δείξω κάτι λίγο διαφορετικό, εδώ. Εδώ, σε κάποια φάση, λοιπόν, στο άρθρο 13, μας λέει το προσύμφωνο, θα μπορούν να μπουν εδώ μέσα. Σκοπιά είναι μουδέ. Ναι, βεβαίως. Και να κάνουν αλληλεία. Στη δική μας την ΑΟΣ. Προσέξτε όμως, εμείς δεν την έχουμε θεσπίσει. Δεν την έχουμε οριοθετήσει. Άρα σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας το κάνουμε με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι στην Ελλάδα, έχει όλο αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι ο Σκοπιανός και του λέω θα πάω να ψαρέψω. Ωραία, μου λέει ο Δημήτρης, όχι και πολύ, να συμφωνήσουμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Για ένα πολύ απλό λόγο, το πρόστιμο, άμα ψαρέψω παραπάνω, είναι μέσα στη θέσπιση, την οποία δεν έχω κάνει. Άρα δεν μπορεί καν να μου βάλει πρόστιμο. Και ρωτάω τώρα, πώς είναι δυνατόν να δίνουμε μέσα σε αυτό το προσύμφωνο μία πρόσβαση στην ελληνική ΑΟΣ για θέματα αλληλείας, χωρίς να την έχουμε θεσπίσει και οριοθετήσει. Η Αμερική έχει θεσπίσει την ΑΟΣ, έχει οριοθετήσει με την Κούβα και δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Εμείς έχουμε υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά δεν έχουμε θεσπίσει και οριοθετήσει την ΑΟΣ. Άρα αυτό εδώ είναι ένα θέμα, γιατί πρέπει να φανταστείτε ότι θα μπορούν να πηγαίνουν έως στη Λίμνο κανονικά με την άδειά μας λόγω του άρθρου 13 που εξηγείται από το άρθρο 18. Άρα ήθελα απλώς να έχετε αυτή την εικόνα, γιατί τώρα θα μπούμε μέσα στη συμφωνία. Άρα θα μπούμε στη συμφωνία με λίγο προετοιμασία για να μην μπερδευτείτε. Εδώ σας δείχνω πρώτα απ' όλα το κοσυφοπαίδιο. Γιατί πολλοί ακούν για το κοσυφοπαίδιο, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι. Άρα θα σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ απλό. Το βλέπετε το πρασινάκι εδώ. Εδώ είναι οι μουσουλμάνοι. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε με τέτοια ακρίβεια, δεν είναι. Το θέμα ποιο είναι, είναι ότι άμα αυτός ο πληθυσμός είναι σχεδόν συμπαγές, αυτός εδώ είναι ακριβώς δίπλα από το κομμάτι των Σκοπίων που είναι η αλβανική καταλογή. Και είναι ή δίπλα και με την Αλβανία. Άρα έχουμε ένα κομμάτι που είναι η Αλβανία, έχουμε το κοσυφοπαίδιο και αυτό που είπατε και εσείς στο ψήφισμά σας, παρεμπιπτόντως το ψήφισμά σας είναι ήδη επίσημο. Ναι. Δηλαδή το έχετε ήδη δώσει. Στους μέσους σωματικού. Όχι, γιατί αν θέλετε μπορεί να συμπληρώσουμε μερικά στοιχεία. Πριν το δώσετε επίσημα, για να είναι λίγο πιο, πώς να το πω, τεχνικό. Γιατί θα είναι χρήσιμο μετά, γιατί είναι αυτό που είπε πολύ ωραίο ο Δημήτρης. Υπάρχουν πράγματα που θα μείνουν στην ιστορία και είναι κρίμα να μην τα γράψετε λίγο πριν και να τα γράφετε λίγο μετά και να λέγατε εγώ θα ήθελα να είχα βάλει αυτό. Δεν το βάζουμε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σας εξηγήσω είναι ότι κοιτάξτε πώς είναι το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο βλέπετε εδώ είναι το κόκκινο. Και βλέπετε λοιπόν ότι έχετε ήδη μια μορφή εθνολογικής σαλάτας και βλέπετε κομμάτια εδώ, έτσι, αυτά κομμάτια, τα οποία είναι πάλι το ίδιο χρώμα που σας έλεγα πριν. Προσέξτε εδώ, έχει ενδιαφέρον, γιατί μπερδευόμαστε μερικές φορές, είναι γραμμένο τι είναι, ποιος είναι μουσουλμάνος, ποιος είναι αλβανός και ποιος είναι μαυροβούνιος μουσουλμάνος. Το κόκκινο τι είναι. Στην πραγματικότητα το κόκκινο είναι η Μαυροβούνη, το μπλε είναι η Σέρβο. Και τα ποσοστά με τις αποχρώσεις είναι, είναι πάνω από 50 ή κάτω από 50%. Τώρα μπαίνουμε λοιπόν στα Σκόπια, εφόσον έχετε δει, φαντάζομαι ότι όλοι έχετε αυτή την εικόνα του Σκοπίου. Δηλαδή συνήθως όταν σας λένε ότι τα Σκόπια έχουν και 25% αλβανικής καταγωγής, ο μέσος Έλληνας το 25% το βάζει παντού. Μόνο που είναι μόνο σε ένα σημείο. Είναι εδώ. Και αυτό το σημείο, βλέπετε, και αυτό είχαμε προβλήματα το 2001, είναι αυτό το σημείο που κολλάει με το Κόσοβο. Και κολλάει πάλι με την Αλβανία. Αλλά βλέπετε, μερικοί αναρωτιούνται αν θα καταφέρουν να έχουν το ίδιο επίπεδο με τους Σκοπιανούς. Να ξέρετε ότι το Σύνταγμα των Σκοπιανών προβλέπει ότι αν υπάρχει μια μειονότητα
η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από 20% του πληθυσμού όσο αφορά τη γλώσσα, τότε η γλώσσα είναι επίσημη. Αλλά τα αλβανικά είναι ήδη επίσημα στα Σκόπια. Γιατί είναι μερικοί που από εσάς που αναρωτιούνται πώς θα πάει αυτό το πράγμα και δεν είστε ντροπιαστοί. Τώρα που θέλω να σας πω είναι το εξής. Η Αλβανία έχει δηλώσει ότι 1η Ιανουαρίου 2019 θα κάνει ελεύθερη διακίνηση με το Κόσοβο. Εδώ έχουμε ένα ερώτημα που να το έχετε στο μυαλό σας. Το Κόσοβο επίσημα είναι στη Σερβία. Πώς μια χώρα επιτρέπει στον εαυτό της να κάνει μια συμφωνία ελεύθερης διακίνησης με μια χώρα που δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα, αλλά είναι εντός μιας άλλης που είναι αναγνωρισμένη. Γιατί μπορεί αυτό να μην σας απασχολεί πάρα πολύ, αλλά θα ήθελα να δω τη φάτσα σας αν γινόταν κάτι με εμάς. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε ότι η Τουρκία αποφασίζει να κάνει ελεύθερη διακίνηση με τη Θράκη, μόνο στη Θράκη, θεωρώντας ότι είναι εντάξει. Αυτά, να ξέρετε, στα Βαλκάνια, να τα σκέφτεστε από πριν. Γιατί όταν σκέφτεστε το μετά, πριν το πριν, είναι νωρίς. Όταν σκέφτεστε το μετά, μετά το πριν, είναι αργά. Αλλά προς το παρόν είναι νωρίς. Όταν θα τα βάλουμε λοιπόν όλα αυτά, τώρα έχετε μια αληθινή εικόνα για να διαβάσουμε μερικά σημεία της συμφωνίας. Το πρώτο πράγμα που κάνει η συμφωνία είναι ότι κάνει ό,τι μπορεί για να μπερδέψει τον αναγνώστη. Αλλά σας τα λέω συνοπτικά, δημιουργεί ένα άρθρο 1, το οποίο το εξηγεί με το άρθρο 7. Δημιουργεί το άρθρο 6, το οποίο εξηγείται με το άρθρο 8, το οποίο υπάγεται στο άρθρο 12. Δημιουργεί το άρθρο 13, το οποίο εξηγείται από το άρθρο 18. Και λες, υπάρχει κάποιος λόγος να τα μπερδέψεις τόσο πολύ? Δίνω ένα παράδειγμα, γιατί αναφερθήκαμε σε αυτό. Οι όροι Μακεδονία και Μακεδόνας, βλέπετε εδώ, είναι το 3 δέλτα, έχουν την έννοια που αποδίδει στο άρθρο 7. Και ρωτάω, γιατί πρέπει να περιμένουμε 6 άρθρα για να μας εξηγήσουν τι είναι αυτή η έννοια? Πάρε το δίπλο. Δεν το ήθελαν δίπλο. Άρα θα εξηγήσουμε λίγο τον background. Πρώτα απ' όλα, η συμφωνία, έτσι όπως είναι διατυπωμένη, γιατί λένε συμφωνία ενώ είναι προσύμφωνο, έχει 20 άρθρα. Ναι. Συγγνώμη, δεν ακούμε πίσω. Ακόμα δεν ακούτε? Ναι, πιο κοντά στον Ευρώπη. Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι ήταν ερώτηση. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αντιληφθείτε είναι ότι ενώ έχουμε 20 άρθρα, πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε 20 άρθρα, ενώ υποτίθεται ότι είμαστε μόνο για το όνομα. Τώρα είχαμε ένα. Θα δίνω ένα παράδειγμα, τα λέγαμε και μαζί. Όταν η Γαλλία αναγνώρισε την αυτονομία των Αρμενίων, έβγαλε ένα άρθρο το οποίο λέει «Η Γαλλία αναγνωρίζει την αυτονομία των Αρμενίων». Τελείω. Τι να βγάλει άλλο. Εδώ λοιπόν έχουμε κάνει διαπραγματεύσεις για το θέμα του ονόματος και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι έχουμε υπογράψει 20 άτομα. Αυτό είναι η ίδια ένα θέμα. Αυτό αφαίνεται δεν απασχόλησε και πάρα πολλούς ανθρώπους και δεν είναι ένα πρόβλημα. Έχει ενδιαφέρον γιατί η συμφωνία δηλώνει μόνη της ότι είναι τελική. Αλλά να ξέρετε, επειδή όσοι ασχολούνται λίγο με τα θέματα στρατηγικής, καμία συμφωνία δεν δηλώνει ότι είναι τελική όταν είναι όντως συμφωνία. Όταν ένας άνδρας πάει να δηλώσει ότι είναι άνδρας, μάλλον κάτι άλλαξε. Η συμφωνία λέει ξεκάθαρα ότι είναι συμφωνία. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα στη συμφωνία της Λοζάνης, Σεβρών, Παρισίων, Ζηρίχης, Λονδίνου, να λέει είναι μια συμφωνία οριστική. Τι σημαίνει? Αυτό είναι συμφωνία. Το άλλο που πρέπει να δείτε είναι ότι στα 20 άθρα και στο προήμιο δεν υπάρχει πουθενά η λέξη χειρό. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Διότι κανονικά φύρων είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό από την ενδιάμεση συμφωνία που έγινε στη Νέα Υόρκη, θα υπενθυμίζω αυτό, 13 Σεπτεμβρίου 1975, ενώ εδώ δεν υπάρχει πουθενά. Άρα πρέπει να δείτε μια αναφορά σε δύο ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αρχίζει με το 817, και σας εξηγεί ότι αυτό που θα υπογράψει είναι αυτό που περιγράφεται στο άρθρο του ψηφίσματος 817. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε την Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα γράφουν Ελλάδα, δεν βάζουν ψήφισμα.
Το ωραίο είναι ότι ενώ δεν μας εξηγούν ποια είναι η χώρα, μας λένε ήδη πώς θα λέγεται σύντομα η επόμενη. Δεν λένε ποιος θα λέγεται έτσι, λένε θα λέγεται εν συντομία έτσι. Ποιος? Να διαβάσεις το άρθρο 317. Άρα να ξέρετε κανονικά όταν κάνουμε μια συμφωνία και θα το δείτε, άμα δεν το έχετε δει, η συμφωνία είναι ενδιάμεση, είναι γραμμένη πάνω, είναι γραμμένη ποιος υπογράφει και ποιος υπογράφει με ποιον. Άρα έχουμε δύο χώρες, τρεις, τελικά. Το άλλο που έχετε ακούσει είναι ότι πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία. Δεν είναι απλώς μια διμερή σχέση με μια συμφωνία τοπική. Δεν έχει τίποτα το διεθνές. Διεθνή συμφωνία πρέπει να έχετε καμιά δεκαριά κράτη που συμφωνούν, ας πούμε, η συνθήκη Παρισίνου 1947 είναι ξεκάθαρη η διεθνή συμφωνία. Έχει πολύ πλάκα γιατί δεν το λέει. Λέει απλώς συμφωνία Παρισίου. Ενώ εδώ λέει ότι είναι διεθνή. Αλλά όχι στο κείμενο αυτή που την υπέγραψε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε στον χώρο του φαίνεστε. Δεν είναι οργανωμένοι από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο Μάθιου Νίμιτς είναι απλός μάρτυρας. Άρα έχουμε δύο χώρες που συμφωνούν για ένα θέμα και έχουν βάλει ένα μάρτυρα ο οποίος λέει: Παιδιά, νομίζω ότι συμφώνησα. Τόσο καλά. Το άλλο που πρέπει να καταλάβετε είναι η ταύτιση των προβλημάτων. Δηλαδή, εσείς έχετε όλη την εντύπωση ότι αυτή η συμφωνία υπογράφτηκε από δύο υπουργούς εξωτερικών. Τώρα σας ξανακάνω την ίδια ερώτηση, πιο ακαδημαϊκή. Μήπως είναι ένα προσύμφωνο που έχει υπογραφτεί από τους αρχηγούς της ομάδας διαπραγμάτευσης της κάθε χώρας? Βλέπετε, άμα σας το παρουσιάσω έτσι, αμέσως θα πείτε, δηλαδή πρέπει να επικυρωθεί. Άμα σας πω ότι είναι υπογραφή από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα πείτε, μα τέλειωσε. Αλλά να ξέρετε, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι το μόνο Υπουργείο με τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο μπορεί να δεσμεύσει την κυβέρνηση. Γι' αυτό όταν ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός και είχε την Παγκογιάννη στο Υπουργείο Εξωτερικών, έκανε ό,τι μπορούσε και μην υπογράφει τίποτα. Το πιάσατε. Τώρα το ερώτημα είναι πώς βρισκόταν εκεί ενώ δεν ήθελε να υπογράφει. Δεν μπορούσε να τη βάλει αλλού. Να τα έχουμε αυτά στο μυαλό μας, γιατί μετά αυτά έχουν επιπτώσεις. Εδώ θα πάρετε από όλα τα χρώματα, μην νομίζετε. Γιατί εμείς είμαστε της Ελλάδος. Η Ελλάδα δεν έχει χρώματα. Είναι πολλοί που νομίζουν ότι επειδή έχουν χρώματα πρέπει να παλεύουν για την Ελλάδα. Εμείς δεν παλεύουμε για την Ελλάδα, απλώς ζούμε. Οι άλλοι αλλάζουν χρώματα κλπ. Δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με τα κόμματα, γιατί μου θυμίζουν τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Εξηγώ. Στις ποδοσφαιρικές ομάδες έχετε τους φανατικούς από κάθε ομάδα, οι οποίοι εξηγούν η ομάδα ή θάνατος. Δεν είναι. Και έχει πολύ πλάκα γιατί οι παίχτες παίζουν σε διάφορες ομάδες. Άρα, ή έχουν πεθάνει, ή μάλλον τους έχουν προδώσει. Και το ερώτημα τώρα είναι αν κοιτάζετε ποδόσφαιρο ομάδων ή ποδόσφαιρο παικτών. Εσείς στρατηγοί, εμείς ασχολούμαστε μόνο με το ποδόσφαιρο παικτών. Οι ομάδες είναι απλώς ότι εντάξει, πρέπει να βάλει και μια φανέλα για να παίξετε, δεν μπορεί να παίξει γυμνός. Θα ήθελα να φανταστείτε να παίζαν γυμνοί. Βέβαια, σίγουρα οι γυναίκες θα ήταν. Το αφήσουμε αυτό. Να μην βάλω αυτό το κόλλο. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, να ξέρετε ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένη η συμφωνία, υποτίθεται, είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα εκτός από αυτό. Τώρα το ερώτημα είναι ότι άμα μπορείς να αλλάξεις τα πάντα, τους λες, παιδιά, βγάλετε τα όλα τα άλλα. Εντάξει, άρα προσέξτε τώρα πώς πάει αυτό, γιατί θέλει λίγο όχι ρητορική αλλά μια ευτυχή. Άμα όλα μπορείς να τα βγάλεις και δεν μπορείς να βγάλεις αυτό, τότε όταν αξιολογείς τι πέτυχες, πρέπει να κοιτάς μόνο αυτό. Και όχι να λες, στα 19 άνθρα είμαστε εντάξει. Στο ένα έχω πει ένα πρόβλημα, τέλος πάντων πρέπει να συμβιβαστούμε, παιδί μου, τα 19. Μετά σου λέει, τα 19 μπορείς να τα βγάλεις. Και τότε έχουμε μόνο ένα και πήραμε το κόλπο. Άρα, το άλλο που θέλω να σας πω, ότι μας εξήγησαν ότι αυτό εδώ έγινε υποτίθεται μετά από διαπραγμάτευση, ενώ μετά μάθαμε ότι έγινε σε ένα πάρκο.
Όχι, αυτά τα πράγματα δεν τα προσέχουμε. Το να γίνει σε ένα πάρκινγκ σημαίνει ότι δεν έγινε σε επίσημη συνάντηση. Που σημαίνει ότι δεν έγινε με τους διερμηνείς, που σημαίνει ότι δεν έγινε με καταγραφή και που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος είπε τι. Τόσο απλά. Αυτό. Αυτό έγινε. Τη συνάντηση. Άρα, το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από εσάς έχουν εκνευριστεί με το λεγόμενο ψέτ, γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι το σημαντικό. Και προσπαθώ να σας πω ότι όταν θα διαβάσουμε και άλλα κομμάτια που βρίσκονται μέσα στο προσύμφωνο, θα νευριάσετε ακόμα περισσότερο, γιατί αυτό εδώ είναι απλώς το κερασάκι. Υπάρχει ολόκληρη τούρτα από κάτω. Δεν στέκει το κερασάκι μόνο. Ωραία. Μας έχουν εξηγήσει ότι η γλώσσα είναι διαφορετική, αλλά εδώ θα σας έχω βάλει τη γλώσσα, δηλαδή πόσο διαφορετική είναι. Αυτή εδώ είναι η γλώσσα για την οποία μιλάμε, η οποία είναι η νέα. Αυτή είναι αυτή που δεν έχει καμία σχέση. Το βλέπετε. Όποιος το πιστεύει αυτό είναι απλώς ότι δεν ξέρει από γλώσσες. Εδώ είναι πάλι αυτή η τεχνητή γονιμοποίηση γλώσσας. Θα παίρνουμε την ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, σλαβικές γλώσσες του Νότου, όλα αυτά καλά. Εδώ έχουμε ανατολικό κλαδί σλαβικών γλώσσων του Νότου, όπως εδώ καλά, βουλγαρική γλώσσα. Εδώ είμαστε εντάξει. Και εδώ ξαφνικά βάζουμε ένα άλλο πράγμα, το οποίο θέλουμε να του δώσουμε ένα όνομα. Και μετά όταν κοιτάζουμε πώς είναι αυτό το πράγμα, είναι βέβαια βουλγαρικό, έχει σερβικά στοιχεία, έχει μέσα μια επιρροή από τη ρώσικη γλώσσα, από την τουρκική γλώσσα και την παλαιό σλαβική γλώσσα. Αυτό είναι απλώς για να φανεί ότι είναι λίγο πιο επίσημη. Στην πραγματικότητα, να ξέρετε, νομίζω ότι η πιο ωραία σφαλιάρα που έχουν φάει τα Σκόπια είναι όταν πήγαν διπλωματικά στη Βουλγαρία και οι Βούλγαροι τους είπαν να βγάλουν τους διερμηνείς, γιατί καταλαβαίνουν τι λένε. Φαντάζεστε αυτό, σαν διπλωματικό σοκ. Αυτό δεν το είπαμε πολύ στην Ελλάδα. Αλλά είναι πολύ απλό. Όταν λες ότι εσύ είσαι άλλη γλώσσα και όσο λέει, μη φέρεις διερμηνέ, εγώ καταλαβαίνω. Συνέχεια να λες, εγώ σου μιλάω. Και το πιο ωραίο είναι ότι εσύ απαντάς. Γιατί και να σε βρίζει, πάλι καταλαβαίνεις. Πρώτο παράξενο πράγμα, πάρα πολύ απλό, είναι ότι θα αλλάξουν μόνο τις πενιακίδες αυτοκινήτου. Άρα, προσέξτε πώς πάει. Αποφασίζουμε, ας πούμε, ότι έχουμε μια νέα ονομασία. Προσέξτε, και αυτό που θα αναλύσω τώρα θα είναι σημαντικό όταν θα κάνουμε αληθινή συμφωνία. Άρα, λένε, ας πούμε, ότι πρέπει να αλλάξουμε το όνομα. Ωραία. Βρίσκουμε ένα άλλο όνομα. Το ερώτημα είναι, γιατί στις πινακίδες αυτοκινήτων θα βάλουμε μόνο το νέο όνομα, ενώ σε όλες τις άλλες πινακίδες θα παραμείνει το παλιό όνομα. Δεν είναι παράξενο. Ποιες είναι οι άλλες πινακίδες? Οποιαδήποτε πινακίδα βρίσκεται στα Σκόπια. Τώρα. Δεν τις αλλάζουν καθόλου. Το γράφω. Όλα αυτά που σας δείχνω για όσους δεν το πιάσαν με την πρώτη, αυτά εδώ είναι ακριβώς τα κομμάτια, αποσπάσματα από το προσύμφωνο. Άρα εδώ σας λέει ότι για τους άλλους σκοπούς, οδική χώρας παραμένουν ΜΚ και ΜΚΔ, που σημαίνει ακριβώς, να μην μπερδεύεστε, Μακεδονία και Μακεδονία Δημοκρατία. Και ρωτάω τώρα, εφόσον μας εξηγούν ότι είναι μια τεράστια επιτυχία και ότι άλλαξαν όλο το όνομα, γιατί κρατάνε το παλιό όνομα για τα εσωτερικά και αλλάζουν μόνο για τα αυτοκίνητα? Είναι πάρα πολύ απλό, γιατί μόνο τα αυτοκίνητα πηγαίνουν στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε. Άρα καταλαβαίνετε ότι προσέξτε τώρα την κυρότητα του έργα όμνες. Το έργα όμνες δεν αλλάζει καν τις πινακίδες. Στις αναρωτιές θα τα μεταφράζετε. Εδώ είναι γραμμένο. Το άλλο που πρέπει να προσέχετε, τώρα έχει σχέση με πιο πολύ με αυτούς που κάνουν εμπόριο, είναι ότι τα, ξέρετε, τα commercial names, trademark, brand names, έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί τώρα το κατάλαβαν και μερικοί που υποτίθεται στην αρχή ήταν υπέρ της συμφωνίας. Εδώ αναφέρομαι στους business μας. Ο business μας σου λέει στην αρχή, business is business. Αν σου λέει όλα αυτά τα πράγματα, τα πατριωτικά, τι να τα κάνω. Και μετά ξανακαταλαβαίνει ότι το προϊόν που πουλάει θα πρέπει να του αλλάξει το όνομα. Άρα αυτός πουλάει ένα προϊόν εδώ και 40 χρόνια, ξέρω εγώ, μακεδονικό χαλβά, και ξαφνικά του λένε, δεν θα μπορείς να βλέπεις ένα μακεδονικό χαλβά. Α, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Τότε είναι σοβαρά, γιατί πρέπει να αλλάξει όλες τις ετικέτες και να διευκρινίζει ότι αυτός είναι στην Ελλάδα και δεν είναι από τα Σκόπια.
Οπότε ξαφνικά είναι μερικοί που είπαν, είναι σίγουρο αυτό ότι είναι καλή σαν συμφωνία. Αυτό είναι το εδάφιο θήτα. Άρα, άμα έχετε φίλους, οι οποίοι είναι πολύ του business και μόνο, να τους λέτε μόνο για το θήτα. Έτσι θα καταλάβετε, γιατί όπως ξέρετε, εμείς έχουμε μια ειδικότητα στην Ελλάδα. Ακόμα και για τη ΦΕΤΑ πρέπει να πάμε στα δικαστήρια για να αποδείξουμε ότι είναι ελληνική. Δεν είναι κατοχυρωμένο. Βεβαίως και όχι. Από ποιον είναι κατοχυρωμένο. Κατοχυρωμένο. Ονομασία προέλευσης. Ναι, αλλά πώς να είναι ονομασία προέλευσης ενώ εσύ τώρα δίνεις το όνομα στον άλλο. Όχι, δεν είναι άλλο αυτό. Αυτό που είναι προστατευμένο είναι προστατευμένο. Αυτά είναι προστατευμένα μόνο εντός Ελλάδος. Άρα μετά όταν η Ελλάδα αποδέχεται ότι έχεις δικαίωμα να ονομάζεσαι μακεδονικό κτλ, τότε εσύ πρέπει να το ξαναδιατυπώσεις και το πρόβλημα ποιο είναι, είναι μερικές εταιρείες, ας πούμε όπως είναι Mevgal, το Mi, είναι η Μακεδονία. Αυτές πρέπει να αλλάξουν ακόμα και το λεξιλόγιο εντός της εταιρείας. Και το πρόβλημα το πάρουμε. Εδώ το άλλο που θέλω να δείτε είναι ότι προβλέπεται το θέμα της καθυστέρησης, το θέμα της κύρωσης, αλλά εγώ θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα για το οποίο δεν ασχοληθήκαμε πολύ, είχε σχέση με το δημοσίδιο. Θυμάστε ότι έχουμε μερικούς Έλληνες που πάνω κάτω μόνταραν λίγο στο δημοσίδιο, του τύπου θα μας βάλουν το φίδι από την τρύπα μόνιμο και έλεγαν ότι το δημοσίδιο θα είναι σημαντικό και άμα δεν περάσει, τελειώσαμε. Να ξέρετε ότι το 4Γ λέει ότι το δημοψήφισμα δεν είναι καν υποχρεωτικό. Άρα είναι μερικοί από εσάς που στεναχωρήθηκαν γιατί ξαφνικά τους εξήγησαν ότι θα είναι μόνο συμβουλευτικό. Και λένε, α, δηλαδή τώρα που δεν πέρασε κανονικά, τώρα μας το έβαλαν συμβουλευτικό. Να ξέρετε ότι στη σελίδα 4 ήταν γραμμένο εφόσον το αποφασίσει. Άρα δεν υπήρχε καν συμβουλευτικό ή να εφαρμοστεί εκτελεστικό, όχι. Άμα δεν ήθελαν, ναι. Το πιο ωραίο είναι αυτό το κομμάτι για μένα που πραγματικά καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και των Σκοπιανών. Είναι ότι έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν in toto, δηλαδή εξ ολοκλήρου, τις συνταγματικές αλλαγές έω το τέλος του 18. Απλά να καταλάβετε για όλους σας ότι οι Σκοπιανοί πήγαν σε ένα δημοψήφισμα για να πούν ναι ή όχι σε τροποποιήσεις που δεν ξέρουν ποιες είναι. Τώρα, εμείς άμα μας το έκαναν στην Ελλάδα και μας έβαζαν να πούμε ναι ή όχι σε αλλαγές του συντάγματος χωρίς να μας πούν ποιες είναι. Το φαντάζεστε να τσακωθούμε και να λέμε εγώ είμαι του όχι και εσύ είσαι του ναι. Και να λέτε ρε παιδί μου πάνω σε ποια βάση, ποιο άρθρο σε ενοχλεί. Α, δεν ξέρω. Είναι αυτό που είναι στα Σκόπια. Άρα το βλέπετε ότι ήταν ήδη διατυπωμένο έως το τέλος του 18, ενώ έβαλαν το δημοσίευμα 30 Σεπτεμβρίου. Γιατί δεν το έβαλαν 31 Δεκεμβρίου, εφόσον ήταν έτσι που προεργό. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μια προσέγγιση πολύ, αν θέλετε, σταλινική, του τύπου θα το δεχτούν, θα πάρουν απόφαση και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και έχει ενδιαφέρον τώρα, όταν βλέπετε ότι έβγαλαν 99-91% υπέρ του ναι, αυτοί που πήγαν να ψηφίσουν βέβαια, με μια τεράστια πλειοψηφία από τους Αλβανούς, χωρίς να ξέρουν ποια είναι η τροποποίηση. Δεύτερον, η διατύπωση του δημοψηφίσματος έλεγε τι, έλεγε συμφωνείτε να ενταχτούμε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στη συμφωνία που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Μακεδονία. Δεν υπάρχει καν η έκφραση Βόρεια Μακεδονία στη διατύπωση του ερωτήματος. Άρα εγώ θέλω να καταλάβετε το εξής. Αν ακόμα και το ερώτημα δεν είχε καν την έκφραση Βόρεια Μακεδονία, γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν. Πώς μπορεί να είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό των ψηφοφόρων, εφόσον φαίνεται, τουλάχιστον στη διατύπωση της ερώτησης, ότι έχουμε κερδίσει τα πάντα, ρε παιδί μου. Όμως μετά έμαθαν ότι υπάρχει ένα άνθρωπο που είναι πρόβλημα για αυτούς, είναι ότι αλλάζουν το όνομα Μακεδονία. Αλλά για όσους από εσάς θα αναρωτιούνται γιατί οι Σκοπιανοί δεν τους αρέσει το προσύμφωνο, είναι μόνο και μόνο για ένα άνθρωπο. Διότι τι έχουν καταλάβει, ότι με λίγο υποτίθεται η διαπραγμάτευση και βέβαια με το παρεδώσε με αυτούς τους Έλληνες, μπορούσαν να πάρουν και την εθνικότητα και την γλώσσα και στο τσάκ ήταν να πάρουν και τη Μακεδονία όσο αφορά το όνομα. Άρα όσοι από εσάς έχουν πάει σε συλλαλητήρια, να ξέρετε ότι είναι χάρη στα συλλαλητήρια που δεν πέρασε το Μακεδονία σκέτο. Άρα να ξέρετε ότι τον Ιανουάριο θεωρούσαν όλοι
ότι εμείς ήμασταν δεδομένοι και αποκλείεται να αντισταθούμε. Είχαμε διάφορα κόμματα, δεν θα σας λέω τις αποχρώσεις, αλλά είναι από όλα, τα οποία έλεγαν, εντάξει, δεν μας πειράζει πάρα πολύ. Και μετά σιγά σιγά το Μάιο, εφόσον κάναμε κάμποσα στην Αλικίνια, άρχισαν να λένε, α, εμάς μας πειράζει. Είναι άκρως απαράδεκτο που δεν συμφωνώ με τον εαυτό μου τον Ιανουάριο. Και ακούσαμε διάφορες εκφράσεις, ο ένας θέλει να διχάσει τους άλλους, ο άλλος δεν θέλει να διχάσει τους μεν, και λες, σε ποιον το λες. Αλλά να ξέρετε όλα αυτά, είναι απλώς πολιτική, αλλά όχι πρακτικά. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνω ότι αυτά μένουν. Κάνουμε στο άρθρο 2. Έχετε όλοι ακούσει ότι όλα αυτά γίνονται εξαιτίας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δυστυχώς δεν σας λένε ποτέ τι λέει το εδάφιο 1. Το εδάφιο 1 προβλέπει ότι τα Σκόπια θα μπουν σε όλους τους διεθνείς πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και δεσμούς, όπου το πρώτο μέρος είναι η Ελλάδα, μέλος. Αλλά δεν μιλάμε για δύο ισότοσμα. Μιλάμε για πάνω από 30 πράγματα που είναι πολύ σημαντικά, όπου εμείς έχουμε αρρωστήσει, για να πούμε, έχουμε ιδρώσει, έχουμε ματώσει και λέμε τώρα, μόνοι μας, ότι εμείς θα τους βάλουμε σε όλα. Αλλά είναι πολύ απλό, κοιτάξτε το στο διαδίκτυο, κοιτάξτε σε πόσους οργανισμούς είναι η Ελλάδα. Αυτό θα μπορούσε να το πεις και στο ραδιόφωνο, επίσημα. Έχω γράψει ένα άνθρωπο, μπορείς να το πεις κυριολεκτικά το κατεβατό και να αναρωτηθείς πώς είναι δυνατόν να τα δεχόμαστε όλα. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτά είναι αυτά που θα κάνει το πρώτο μέρος. Το πρώτο μέρος θα βοηθήσει το δεύτερο μέρος να μπει παντού. Τι θα κάνει το δεύτερο μέρος? Θα επιδιώξει να μπει. Υπάρχουν άνθρωποι που το υπέγραψαν αυτό το πράγμα. Και προσέξτε, το πρώτο μέρος εδώ θα μας λέει στο 4β ότι θα κάνει βοήθειά του μετά την έκβαση του δημοψηφίσματος. Ωραία, τώρα έχουμε ένα τεχνικό θέμα. Το δημοψήφισμα δεν ήταν υποχρεωτικό. Τότε εμείς δεν θα το κάνουμε μετά. Τι σημαίνει μετά το μη υποχρεωτικό, άμα όλος δεν κάνει καθόλου? Άρα, όσοι από εσάς έχουν σπουδάσει ακόμα και σε τομείς διαφορετικούς, γιατί δεν μας πειράζει αυτό, υπάρχει όμως μια έλλειψη συνοχής. Δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να τα γράφουμε και να τα πιστεύει κάποιος. Το άρθρο 3 μας εξηγούν ότι τα σύνορα, εντάξει, που έχουμε μεταξύ μας, δεν πρόκειται να τα παραβιάσουμε και είναι διεθνές σύνορα και τελικό. Και ρωτάω, δηλαδή υπάρχει κάποιος φόβος από την Ελλάδα να μπουν οι Σκοπιανοί και να μας πάρουν με τα όπλα ένα κομμάτι της Μακεδονίας και δεν το ξέρουμε? Γιατί άμα κοιτάξετε πού βρίσκεται ο στρατός μας έχει κάνει διάφορα πράγματα προς Αλβανία, λιγότερα προς Βουλγαρία και πάρα πολλά προς Τουρκία. Είναι τα Σκόπια. Άρα το έχουμε γράψει αυτό και το πιο ωραίο ποιο είναι ότι την ώρα που το γράφουμε και λέμε υποτίθεται ότι είναι σταθεροποίηση της περιοχής, αμέσως έχουμε προβλήματα στη Σερβία, που θέλει να αλλάξει τα σύνορα, έχουμε προβλήματα στο Κωσυφοπαίδιο, η Αλβανία θέλει να αλλάξει το ίδιο δεδομένο. Α, δεν σας είπα το κερασάκι με Αλβανία. Η Αλβανία σκέφτεται επίσης ότι θα μπορούσε να έχει τον ίδιο πρόεδρο στην Αλβανία και στο Κωσυφοπαίδιο. Αλλά τώρα αυτό είναι IQ test. Έχετε δύο χώρες οι οποίες έχουν ελεύθερη διακίνηση συνόρων και έχουν τον ίδιο πρόεδρο. Και αυτό σε άλλες γλώσσες λέγεται μία χώρα. Βλέπετε, αυτό θα αρχίσει 1η Ιανουαρίου 2019. Εμείς δεν το έχουμε πάρει πρέφα και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Το οποίο πρέπει να καταλάβετε είναι το Κωσυφοπαίδιο, το κομμάτι που θέλει να αρπάξει τώρα από την Σερβία, είναι ένα κομμάτι που περικυκλώνει ακόμα περισσότερο τα Σκόπια. Στην πραγματικότητα προσπαθεί να κάνει μία ένωση με το νότιο μέρος της Βουλγαρίας, όπου εκεί πέρα υπάρχει μουσουλμανικός πληθυσμός, και να ενεργοποιηθεί και πάλι το ερείπιο της μουσουλμανικής κατοχής από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το άρθρο 4 έχει ενδιαφέρον, γιατί θα δείτε ότι τώρα είστε παράνομοι. Κάτε το νότιο μέρος της Βουλγαρίας. Βεβαίως. Με την Αλβανία. Όχι. Εσείς πηδήξατε ένα κομμάτι. Λοιπόν, ξανά. Η Αλβανία κολλάει το Κωσυφοπαίδιο. Ναι, το Κωσυφοπαίδιο. Το Κωσυφοπαίδιο πάει λίγο πιο δεξιά, αρπάζει περισσότερο από την Σερβία
Και αυτό επιτρέπει τώρα να σκεφτεί ότι θα κάνει μια γέφυρα με το νότιο μέρος της Βουλγαρίας, που αυτό επιτρέπει. Άρα αυτό είναι το λεγόμενο μουσουλμανικό τόξο που υπάρχει από το 1878, το ξέρουμε από τη Συμφωνία Βερολίνου με τον κύριο Καραθοδωρή, ο οποίος ήταν πρώτος του Λεξίουσους, άρα έχουμε τα μυστικά έγγραφα με τον Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος του έλεγε, για να σβήσουμε την Συμφωνία Αγίου Στεφάνου, που έχει δημιουργήσει τη Βουλγαρία, θέλω να μου ξαναπάρεις πίσω το νότιο μέρος της Βουλγαρίας και να έχω πρόταση σε τι, το έλεγε ήδη, στη Βοσνία και στην Αλβανία. Άρα εδώ έχουμε ακριβώς το ίδιο από την Ανάπολη. Εδώ αυτό βλέπετε ότι αφορά στην πραγματικότητα το τι γίνεται να τροποποιηθεί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση. Άρα μιλάει τώρα για την τροποποίηση του συντάγματος και λέει όπως ισχύει σήμερα ή θα τροποποιηθεί. Άρα εδώ είναι ένα πρόβλημα γιατί στην ίδια φράση έχουμε δύο έννοιες. Ή ισχύει σήμερα και είναι μια χαρά ή δεν ισχύει και πρέπει να το τροποποιήσουμε. Αλλά εδώ μας λένε και τα δύο μαζί. Όπως ισχύει σήμερα ή τροποποιημένο. Και τότε ποιο είναι το αλυτρωτικό. Αυτό στην πραγματικότητα τους επιτρέπει να έχουν μια πιο εύκολη διαδικασία. Αυτό ήταν το άρθρο 6. Το άλλο που θέλω να καταλάβετε είναι το τι κάνουμε τώρα σήμερα. Εσείς ας πούμε έχετε την εντύπωση και σίγουρα το σκέφτεστε τι μπορούμε να κάνουμε. Να ξέρετε ότι μόνο και μόνο που κάνετε αυτήν εδώ την εκδήλωση είστε εναντίον του άρθρου 6 εδάφιο 2. Παράνομο. Άρα είστε εν δυνάμει παράνομοι. Άρα πριν τους παράνομους, εδώ θα δείτε ότι αυτό αφορά τις κρατικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το κράτος. Άρα εδώ δεν είστε ακόμα παράνομοι. Άρα για να είστε παράνομοι, πάω στο 2. Και εδώ είναι ο ιδιωτικός φορέας. Άρα να ξέρετε ότι τέτοια εκδήλωση μετά με την κύρωση της συμφωνίας θα είναι απαγορευμένη. Εδώ θέμα, κοιτάξτε τι λέει εδώ, θα καταλάβετε ότι θα πρέπει να αποφύγουν οποιαδήποτε συζήτηση πάνω σε αυτό, δηλαδή να μην υποδαβλίζουν τη βία, το μίσος ή την εκδότητα, και το ερώτημα είναι ότι αν θα έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για τον Παύλο Μελά. Αυτό λοιπόν είναι το 2. Στο εδάφιο 3 έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ένα λεξιλόγιο που γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί που το υπέγραψαν. Εδώ δεν έχετε δικαίωμα να σκεφτείτε να κάνετε την εκδήλωση. Πέρα το ραδιόφωνο, το Ελλάς FM θα κλείσει. Αυτό πρέπει να είναι και εδώ μέσα να είναι παράνομο και εδώ να είναι παράνομο. Σου λένε το προσέχει. Αυτό θα ήταν καλό να αρχίσει την εκπομπή λέγοντας παρανομούμε στο άρθρο 6 εδάφιο 2 και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Το άρθρο 7, επιτέλους ήρθε το άρθρο 7, το οποίο μας εξηγεί τι σημαίνει Μακεδονία και Μακεδόνες. Άρα το πρώτο πρόβλημα που θα δείτε είναι ότι το άρθρο 7 δεν αναφέρει καν τη λέξη Μακεδονία, την οποία γνωρίζετε, και χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση. Βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Να καταλάβετε λοιπόν, στο προσύμφωνο έβγαλαν οποιαδήποτε αναφορά στην Φύρο και δεν τολμούν να βάλουν αναφορά στη Μακεδονία που υπάρχει. Γι' αυτό μιλάει για την, όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός, κανονικά εδώ θα πρέπει να γράφει της Μακεδονίας. Και κανονικά υποτίθεται δεν θα πρέπει να έχει πρόβλημα, αφού το ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποφασίσει να ονομάζουν το άλλο Βόρεια Μακεδονία. Φανταστείτε, ας πούμε, για αυτό που λέγαμε, να μην τολμάτε να λέτε πια Μεξικό, επειδή υπάρχει Νιου Μεξικό. Εδώ έχουν απαγορεύσει στον εαυτό μας να μην χρησιμοποιήσουν, να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη Μακεδονία. Άρα αυτό εδώ περιγράφει. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι τόσο αυτό, γιατί αυτό ξέραμε ότι από το 1924 και το 1949 δεν ήθελαν να την βάλουν. Το ενδιαφέρον εδώ στη διατύπωση είναι για το ελληνικό μέρος, το πρώτο μέρος, εδώ γράφουν την έκφραση η ιστορία. Για το σκοπιανό μέρος γράφουν με τη δική τους ιστορία. Αν δεν το έχετε προσέξει, και ρωτάω, άμα πραγματικά το πιστεύετε ότι υπάρχει μια συμφωνία που έχει κάποιο νόημα και τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς μπορείς να βάλεις με τη δική τους
ιστορία. Δηλαδή αυτή η ιστορία είναι σαν την άλλη, είναι παράλληλη, είναι πλαστή, είναι τεχνητή. Τι είναι αυτή, γιατί είναι δική τους. Εδώ γιατί δεν έχουμε δική μας. Εδώ συμφωνούν όλοι ότι αυτό που έχουμε εμείς λέγεται ιστορία. Ενώ το άλλο είναι το δικό σου. Και τι σημαίνει αυτό. Άρα το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε, επειδή έχουμε και τις εκκλησίες ανθρώπους, δεν βάζουμε τίποτα για το Βυζάντιο. Βλέπετε, αρχαιότητα έως σήμερα. Είναι μεγάλο το ψιλοπίδημα. Σας υπενθυμίζω, το Βυζάντιο κράτησε 11 αιώνες. Γιατί δεν το βάζουμε πουθενά. Δηλαδή, άμα ξαφνικά στα Σκόπια αρχίσουν να λένε εμείς είμαστε και του Βυζαντίου. Το προσύμφωνο δεν προβλέπει καν να μπορούμε να αντισταθούμε. Ωραία. Αυτό ήταν σε σχέση με τη γλώσσα, δεν επιμένω πάνω σε αυτό, ούτε σε αυτό εδώ, γιατί το εξηγήσαμε. Ερχόμαστε στο άρθρο 8. Το άρθρο 8 είναι από τα χειρότερα άρθρα που υπάρχουν και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα το δούμε και πιο μετά. Άρα προσέξτε, εδώ λέει ότι θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για να αντιμετωπίσει αντικειμενικά το ζήτημα και να διασφαλίσει σεβασμό την προαναφερόμενη κληρονομία. Άρα εδώ υποτίθεται ότι ένα ή περισσότερα σύμβολα τα οποία συνιστούν μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομίας. Έχει ενδιαφέρον γιατί έχουν ενσωματώσει την έννοια της σημαίας, ενώ έχουν αλλάξει σημαία. Και τώρα μας εξηγούν ότι με αυτό το προσύμφωνο, εκεί που δεν έχουν αλλάξει ακόμα τη σημαία ενώ είναι παράνομο, από το 1995, τώρα θα την αλλάξουν. Και λες, μα αφού στα Ηνωμένα Έθνη είναι ήδη επίσημη αυτή η σημαία, δεν μας ενδιαφέρει να το αλλάξετε ή όχι, αυτό έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει με την έπαρση της σημαίας. Άρα, το βλέπετε εδώ. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε σε σχέση με το πώς θα δουν τα μνημεία, δημόσια κτίρια και υποδομούς στην επικρατεία του, όσο αφορά το θέμα της, βλέπετε πάλι, αρχαία ελληνική ιστορία. Και εδώ θα μιλάμε για το πρώτο μέρος. Έχει ενδιαφέρον γιατί εμείς, που είμαστε ήδη στο ΝΑΤΟ, το θυμάστε, είμαστε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θυμάστε, λέμε μόνοι μας ότι θα προβούμε σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες στον χώρο μας. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Τι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να κάνει η Ελλάδα σε σχέση με τη Μακεδονία. Αλλά πάνω κάτω μας εξηγούν ότι εμείς παραβιάζουμε κάτι. Βλέπετε αυτό το σύμβολο που πριν αποκοινωνιζόταν στην προηγούμενη εθνική σημαία. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάνε ακόμα γι' αυτό και λένε ότι μετά από 6 μήνες θα κάνουν μια αλλαγή, ενώ είναι ένα πράγμα που δεν έχουν αλλάξει από το 1995, ενώ έχει τροποποιηθεί επίσημα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στα Ηνωμένα Έθνη. Το άλλο που πρέπει να καταλάβετε είναι αυτό εδώ είναι πολύ ύπουλο. Το εδάφιο 4. Αλλά το εδάφιο 4, άμα το διαβάσετε έτσι, είστε λίγο κοιμισμένοι, δεν θα το πιάσετε. Άρα, σας αφήνω να το διαβάσετε και παραθόκρονα σας λέω το εξής. Αν είχαμε υπογράψει την ανάλογη συμφωνία με την Τουρκία, αυτό λέει ότι δεν θα είχαμε δικαίωμα να λέμε Κωνσταντινούπολη, θα λέγαμε Ισταμπούλ. Αν η Κύπρος είχε υπογράψει το ανάλογο από αυτό το προσύμφωνο με την Τουρκία, τότε όλα τα ονόματα στα κατεχόμενα θα ήταν τουρκικά επίσημα. Όχι θα ήταν τουρκικά επίσημα για τους κατακτητές, αλλά εμείς στην ελεύθερη περιοχή της Κύπρου θα το ονομάζαμε με το όνομα που θέλουν αυτοί. Αυτό είναι όταν σας λέει ενδονήμων εναντί των εξονίων. Άρα βλέπετε ας πούμε ότι δεν θα έχουμε δικαίωμα να λέμε πια μοναστήρι. Τόσο απλό. Είναι γραμμένο. Το άλλο εδώ είναι το χειρότερο γιατί αυτό έχει αρχίσει ήδη. Να ξέρετε ότι θέλουν να φτιάξουν μια κοινή διεπιστημονική επιτροπή υπηρεογνωμών, η οποία θα αποφασίσει να αλλάζει τι. Θα έχει δικαίωμα να αλλάζει τα εκπαιδευτικά θέματα, τα ιστορικά και τα αρχαιολογικά. Αλλά αυτή η κοινή διεπιστημονική επιτροπή θα υπάγεται στο ΙΠΕΞΑ. Αλλά όλοι ξέρετε ότι το ΙΠΕΞΑ ασχολείται με την παιδεία, με την αρχαιολογία,
και με την ιστορία. Δεν είναι το αρμόδιο Υπουργείο. Να ξέρετε ότι είναι το αρμόδιο Υπουργείο στη Σοβιετική Ένωση. Διότι επειδή δεν υπάρχει ιστορία, πρέπει κάποιος στην ιδεολογία να αποφασίσει τι λέγεται ιστορία. Αλλά σε εμάς δεν το έχουμε ανάγκη. Έχουμε λοιπόν, προσέξτε τώρα πώς πάει. Είναι δύο υπουργοί εξωτερικών που συμφώνησαν να υπάγεται στο Υπουργείο τους μια επιτροπή διεπιστημονική που θα ασχολείται με τα σχολικά, αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα. Προσέξτε τώρα πώς πάει. Γιατί είναι σημαντικό. Θα έχουν δικαίωμα να αλλάζουν το σχολικό υλικό όπως τους χάρτες και τους ιστορικούς άτλαντες. Και τώρα σας κάνω μια ερώτηση, ειδικά όταν είμαστε σε αυτόν τον χώρο και το χαίρομαι πάρα πολύ. Φανταστείτε τώρα να αυτή η επιτροπή εδώ θα ξυλώσει αρκετά πράγματα. Και λέω, πώς μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε ιστορικό άτλαντα. Αφού είναι εκφύσεις ιστορικός, δηλαδή αυτός ο άτλαντας δεν λέει ότι είναι διαχρονικός, λέει ότι εκείνη την περίοδο, ας πούμε η Ελλάδα το 1821, που αναφέρθηκες, είναι αυτό. Και έρχεται ο άλλος και λέει, α όχι, όχι, δεν θα πρέπει να το ονομάζεται έτσι. Το άλλο παράδειγμα που σας δίνω, εφόσον είστε χριστιανοί και έχετε διαβάσει τις επιστολές του Αγίου Παύλου, και τουλάχιστον σας τις έχουν διαβάσει την Εκκλησία, κάπου κάπου, έχει ένα θέμα ο Άγιος Παύλος. Διότι λέει η Μακεδονία. Μιλάει για επιστολή προς τη Θεσσαλονική. Το ξέρετε ότι το πιο παλιό κείμενο χριστιανικό που έχουμε είναι η επιστολή προς τη Θεσσαλονική, που είναι πιο παλιά από τα Ευαγγέλια. Και ρωτάω, την επιστολή θα μας την αλλάξουν. Θα λένε επιστολή προς την βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Ναι, γελάτε, αλλά δεν ξέρετε μέχρι πού μπορεί να πάει. Άμα διαβάσετε το αστείο το Κούντερα, θα φοβηθείτε. Όταν αυτούς τους αφήνουν να κάνουν τέτοια πράγματα, το συνεχίζουν. Και μην νομίζετε ότι είναι επειδή παίρνουν λεφτά. Είναι επειδή το πιστεύουν. Το κάνουν κανονικά. Άρα προσέξτε, αυτή η επιτροπή θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και υπάγεται σε ένα ανώτατο συμβούλιο, έχει πάλι ενδιαφέρον, γιατί αυτό να διαβάσουμε στο άρθρο 12 ποιο είναι. Εντάξει, άμα έχετε λίγο δυσλεξία και δυσαρισμησία, δεν πρέπει να διαβάσετε αυτό το προσύμφωνο, πρέπει κάποιος να σας ξαναβάλει στη σχέση. Γιατί κοιτάξτε, είμαστε τώρα τόση ώρα στο άρθρο 8 και φτάνουμε τελικά στο εδάφιο 5 και μας εξηγεί ότι τώρα θα καταλάβετε το ανώτατο συμβούλιο της εργασίας στο άρθρο 12. Άρα μην ανησυχείτε. Τι δείξα για εσάς. Μπερδεύτηκα. Σας έβαλα το 12 κατευθείαν. Και έχει ενδιαφέρον τώρα, άρα εδώ θα γελάσουν όλοι οι Έλληνες, διότι προσπαθούν να μας εξηγήσουν ότι το ανώτατο συμβούλιο που θα έχει με επικεφαλής τους πρωθυπουργούς θα συνεδριάζει μία φορά το χρόνο και θα ελέγχει μία επιτροπή που θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και αυτοί θα μας αλλάξουν τα βιβλία της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της διδασκαλίας. Αυτό θα χρειαστούν αρκετούς αιώνες. Ειδικά με τους αριθμούς της Ελλάδος. Γιατί εμείς είμαστε τόσο αρχοί που παράγουμε ιστορία στο ενδιάμεσο. Εντάξει. Η Ακαδημία δεν μας προλαβαίνει. Άρα αυτό είναι το άρθρο 12. Πάμε τώρα στο άρθρο 13. Άρα προσέξτε τώρα, είστε προετοιμασμένοι. Σας είπα κάτι για θαλάσσια κόμματα κτλ. Έτσι είναι. Ωραία. Πείτε μου, πού είναι γραμμένο σαν έκφραση ο όρος ΑΟΣ. Άρα έχει ενδιαφέρον. Περίκλειστο κράτος. Ναι. Είναι μόνο το περίκλειστο κράτος που σας λέει ότι αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στο πέμπτο κεφάλαιο του δικαίου της θάλασσας, μέσα στο οποίο ζει το άρθρο 61, 62 και 69. Που βλέπετε ότι είναι προφανές. Ναι. Άρα έχει πάλι ενδιαφέρον γιατί το άρθρο 13 θα εξηγηθεί από το άρθρο 18. Σας επιμένω πάνω σε αυτό γιατί προσέξτε, η ενδιάμεση συμφωνία έχει ένα άρθρο 13 που είναι σχεδόν το ίδιο. Μόνο που εδώ το νούμερο είναι το 12. Άρα εξηγεί τους όρους σε οποιαδήποτε επιστήμη, λέμε την ορολογία και μετά λέμε συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Εδώ λοιπόν συμφωνούμε πρώτα και μετά εξηγούμε ποιος είναι ο όρος. Αλλά μετά από 5 άρθρα. Θα δείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένα τρίκ εδώ,
Πρώτο πράγμα που θέλω να δείξω είναι ότι έχουμε εμείς συμφωνήσει με τα Σκόπια με 7 γραμμές. Τώρα θα σας δείξω τι έχουν κάνει τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είναι το άρθρο 61, που είναι για την διατήρηση των ζωντανών. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι. Αυτό είναι απλώς για να μας εξηγήσει. Αυτό είναι το άρθρο 62, που είναι για τη χρήση. Βλέπετε το μέγεθος. Εντάξει. Να καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι στα Ηνωμένα Έθνη, αν είχαν τον Κοτζιά, με 7 γραμμές θα το έχουν ξεσχίσει το θέμα. Πήγαν εκεί πέρα, εκπαιδεύονται τόση ώρα. Κοιτάξτε, το άρθρο 69, αλλά για τη δυστυχία τώρα δεν έχετε πρόβλημα, 69 δεν μπερδεύεστε. Σε ρωτάω, είναι δυνατόν στα Ηνωμένα Έθνη να έκαναν τόσα άνθρα, τέτοιο μέγεθος, τόσα χρόνια, με τόσες χώρες και εμείς, κάναμε αυτό. Πώς μπορούμε να το πιστέψουμε ότι αυτό το άρθρο μπορεί να είναι σοβαρό? Άρα, το πρώτο πράγμα που σας είπα, πώς μπορεί να είναι σοβαρό, εφόσον δεν έχουμε κάνει θέσπιση. Τώρα κάτι που θα σας στεναχωρήσει, όχι από όλη ώρα, αλλά το σπίτι να σας στεναχωρήσω, πρέπει να σας ρωτήσω το εξής. Τα Σκόπια ρώτησαν και ζήτησαν από την Αλβανία να έχουν πρόσβαση στην Αδριατική? Όχι. Τα Σκόπια ζήτησαν από την Βουλγαρία να έχουν πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα? Όχι. Τα Σκόπια ζήτησαν από την Ελλάδα να έχουν πρόσβαση στο Αιγαίο? Όχι. Το δώσαμε μόνοι μας. Κρασμένο. Δηλαδή, λες, ρε παιδί μου, γιατί το κάνεις αυτό, δηλαδή ποιο είναι το όφελος, τι σου δίνουν, ποιο είναι το αντάλλαγμα? Δεν έχει τίποτα. Άρα, προσέξτε, όλα αυτά που σας λέω το άρθρο 13 αφορά την αλληλεία και μόνο. Αλλά συνήθως αγχώνεστε, γιατί λέτε μήπως έχει και σχέση με την τριτογονάπη. Είναι σχετική η τριτογονάπη, είναι στο άρθρο 14. Άρα, πάμε στο άρθρο 14. Και τώρα θα δείτε κάτι που είναι πάρα πολύ παράξενο, ειδικά το εδάφιο 4, άρα εξηγούμε εμείς, άρα προσέξτε λίγο το πλαίσιο να καταλάβετε το άρθρο 14. Πρώτον, τα Σκόπια δεν έχουν κρατική εταιρεία για το γονάθρακο. Έχει αγοραστεί εξαιρετικά από τα ελληνικά πετρελαία. Δεύτερον, έχουν έναν αγωγό πετρελαίου, που είναι ο αγωγός που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Έχουν έναν αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος έρχεται από τη Ρωσία. Για το ρεύμα τους χρησιμοποιούν λιγνίτη. Τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως μπορείτε να φανταστείτε, και είναι από τα πολύ κακά σημεία σε σχέση με την ενταξιακή τους πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα από το 2000 προσπαθούν να βρουν άλλες πηγές ενέργειας και έχουν μια εξάντληση γιατί μπορούν να καλύψουν μόνο το 60%. Προσέξτε, είναι τρίσκο κούκος. Εντάξει, γιατί αυτό που δεν καταλαβαίνουμε συχνά είναι ότι τα Σκόπια σαν κράτος είναι πιο μικρό από τη Μακεδονία σαν περιοχή. Γιατί εδώ προσπαθεί το προσύμφωνο να ισοπεδώσει τα Σκόπια με την Ελλάδα. Μα δεν μπορεί να κάνει, αν θέλετε, ισοδυναμία ούτε με τη Μακεδονία μόνο, όχι μόνο με την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα, θέλετε δεν θέλετε, είναι ένα κράτος το οποίο είναι στο ΝΑΤΟ, το οποίο είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι στην Ευρωζώνη, το οποίο έχει πρόσβαση στην ΑΟΣ και έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο, όσο αφορά τη Μεσόγειο. Τα Σκόπια δεν είναι στο ΝΑΤΟ, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι στην Ευρωζώνη και δεν έχουν νερό. Πώς μπορείς να κάνεις μια συμφωνία θεωρώντας ότι αυτό είναι ισοδύναμο? Μπορούμε να τους βοηθήσουμε, δεν μπορεί να είναι ισοδύναμο. Αλλά εδώ τι γίνεται? Θα τους βοηθήσουμε για να κατασκευάσουν αγωγούς φυσικού αερίου, πετρελαίου. Το βλέπετε, για όσους δεν το καταλάβουν. Υφιστάμενο, υποκατασκευή και σχεδιαζόμενο. Εμείς το θα παρέχουμε και μην ανησυχείτε, θα κάνουμε και ΑΠΕ. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά θα τους εξηγήσουμε πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά και τα υδροελεκτρικά. Το βλέπετε λοιπόν αυτά και μετά έχει ενδιαφέρον τι μας δίνουν. Το πρώτο μέρος θα διευκολύνει το δεύτερο, με κατάλληλη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας. Γι' αυτό είναι στα όρια του χιούμορ, δηλαδή λες, παιδί μου, ούτε τίποτα δεν θα σου δώσουν. Και ρωτάω, εφόσον τους δώσουμε εμείς την τεχνογνωσία και την εμπειρία, θα μείνουμε με τι? Από τις κατασκευές θα τις έχουμε κάνει. Το μεταφέρουμε. Δηλαδή, τι γίνεται?
αντί να συμφωνήσουμε πάνω στο θέμα του ονόματος και να πούμε, εφόσον συμφωνούμε μετά μαζί σας για το άρθρο 14, εμείς το κάνουμε από πριν. Και τους λέμε, θα σας παρέχουμε όλα αυτά, παρόλο που δεν συμφωνούμε στο θέμα του ονόματος. Σας υπενθυμίζω ότι όταν αλλάξαμε το θέμα της σημαίας, έγινε με ένα μικρό οικονομικό εμπάργο, για όσους το ξέρασαν. Το άρθρο 20, το τελευταίο άρθρο, για να έχετε λοιπόν μια πλήρη... Για όσους που ήταν, για όσους. Το πρίκλεισε ο κράτος. Ξανακάνω την κυρία, γιατί βλέπω ότι χάθηκε στο ενδιάμεσο. Όταν λέμε αηδία, επειδή είναι το περίκλειστο κράτος, αναφέρεται στο πέμπτο κεφάλαιο του δικαίου της θάλασσας, που είναι μόνο για όρους. Δεν έχει σχέση με την υφαλοκρηπίδα και αυτή είναι το υποθαλάσσιο. Για όρους παίρνει το υποθαλάσσιο, θαλάσσιο κόλλο και επιφάνεια. Άρα μπορεί να ασχοληθεί με τους ζωντανούς οργανισμούς. Και λέει λοιπόν, στο πλαίσιο της ΑΟΣ, όταν έχουμε ένα κράτος που είναι περίπλεστο, μπορεί να κάνει μια συμφωνία με ένα κράτος που έχει πρόσβαση και να τα βρουν σε ένα σημείο να μπορεί και να ψαρεύει και αυτός λίγο και να έχει κότο. Να ξέρουμε πόσο θα πάρει. Αυτό βέβαια είναι μια ανταλλαγή, εμπορική. Εντάξει, δεν γίνεται. Εδώ δεν το κάνουμε έτσι. Εμείς τους δίνουμε πρόσβαση. Άρα θέλω να φανταστείτε μια πρόσβαση προβλήτα στην Θεσσαλονίκη, αλλά από την μια μεριά η προβλήτα να λέει Βόρεια Μακεδονία, από την άλλη να λέει Βόρεια περιοχή πρώτου μέρους, να μην μπερδευόμαστε σε σχέση. Τα καράβια των Σκοπίων θα είναι μόνο από εδώ, θα μπορούν να πηγαίνουν έως τη Λίμνο και να ψαρεύουν ό,τι θέλουν, όσο θέλουν, αφού δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, αφού ούτως ή άλλως δεν μπορείς να βάζεις πρόσημο. Είναι αυτό που έλεγα και στη Washington, είναι ας πούμε, είσαι στον αυτοκινητόδρομο, αλλά δεν υπάρχει κόπτο. Ωραία, σε σταματάει ο αστυνόμος. Σου λέει πηγαίνετε πολύ γρήγορα. Λέει για ποιον. Για μένα, ξέρεις, είναι σχετιστικό ανέκδοτο του Άινσταϊν. Για μένα πηγαίνετε γρήγορα. Ναι, εσείς ποιος είστε. Αφού δεν έχετε κάνει νομοθεσία. Αλλά ποιος θα τους σταματήσει να ψαρεύουν εφόσον δεν έχουμε θέσπιση και δεν έχουμε πρόσημο. Γιατί στη θέσπιση έχουμε το πρόσημο για τους ζωντανούς οργανισμούς και για τους μη ζωντανούς. Γι' αυτό όλα αυτά που ακούτε για την Κύπρο σε σχέση με τους υδρογονάφιες και τις άδεια, παραβίες κλπ. Είναι ακριβώς αυτό το άρθρο. Είναι μέσα στη θέσπιση που προβλέπει ότι πρέπει να σου δώσω άδεια για να μπορείς να δεις. Άρα εδώ. Είμαστε εντάξει. Αμυντικά. Καράτα. Στόλο για αμυντικούς σκοπούς. Εγώ μπορώ να τα κρατώ. Καράβια. Πολιτικά. Όχι, όχι, όχι. Άμα είναι πολιτικά, δεν έχει σχέση με την ΑΟΣ. Η ΑΟΣ είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το μόνο που μπορείς να κάνεις σε πολεμικό επίπεδο είναι όταν είσαι στο δικό σου. Που πάει έως τα 12 ναυτικά μίλια, για όσο πάει έως τα 200. Αλλά καμία σχέση. Αυτό είναι μόνο και μόνο για θέματα οικονομικά. Τελειώνει λοιπόν με αυτό το άρθρο, όσο αφορά το προσύμφωνο, για να έχετε την επανάληψη, ότι εδώ ξαναλέει ότι θα είναι για όλους αυτούς τους θεσμούς. Τώρα που έχει ενδιαφέρον είναι η πρωτοκόλληση που γίνεται, βλέπετε, τη γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, είναι απλώς ότι θα το δώσουν και, όπως σας έλεγα, να θυμάστε βέβαια ότι το κείμενο το επίσημο είναι στην αγγλική γλώσσα, έχει ενδιαφέρον. Είναι μερικοί από εσάς που θα το ήθελαν στα ελληνικά επίσημα. Να ξέρετε ότι άμα το θέλετε στα ελληνικά επίσημα, θα έπρεπε να ήταν και στα σκοπιανά, άρα μακεδονικά, και στα αλβανικά, εφόσον είναι επίσημο. Νομίζω θα σας πάει μια χαρά η αγγλική. Είναι καλό να τα έχετε αυτό σε μυαλό σας. Και τώρα που βλέπετε, παρέστε ως μάρκετας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις 817 και 845, που είναι τα δύο. Τι αποφάσει των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Δημήτρης που γιόρταζε εκείνη την εποχή. Άρα, επόμενο στάδιο για όσου θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, το πρώτο στάδιο, άμα θέλετε πραγματικά να πείτε ότι αγωνίζεστε για τη Μακεδονία, πρέπει να διαβάσετε το προσύμφωνο. Εξ ολοκλήρου. Γιατί εγώ σα έδωσα μερικά στίγματα που είναι τα χειρότερα σημεία. Υπάρχουν και άλλα που είναι υποτίθεται σχεδόν ουδέτερα, αλλά είναι σημαντικό να τα έχετε όλα σε σειρά. Το δεύτερο πράγμα είναι να διαβάσετε το Σύνταγμα τη Φιλοδοξία. Γιατί άμα διαβάσετε το Σύνταγμα της Φίλων, και θυμίζω ότι στην υπογραφή που θα βάλουμε υποτίθεται στη Βουλή, θα εξαρτηθεί από τις τροποποιήσεις που θα κάνουν στα άρθρα. Τώρα εγώ να σας πω ποιο άρθρο θέλετε να τροποποιήσουμε από το Σκοπιανό Σύνταγμα. Φαντάζομαι θα μου πείτε, επειδή το διάβασατε όλο, το πείτε τον κατάλογο από τα άρθρα που θέλετε να αλλάξουμε. Ολόκληρο. Άρα, επειδή σας εμπιστεύομαι, σας τα έβαλα κι εγώ. Άρα θα ήταν καλό
Δημήτρη, σημειώνει, γιατί αυτό θέλω να το κάνει σε κάποια φάση μια εκπομπή, ακόμα και μαζί, αν χρειαστεί. Άρα, πρώτα απ' όλα το προήμιο είναι πολύ ύπουλο. Μετά έχουμε το άρθρο 5, το άρθρο 7, το άρθρο 49, το 118, το 119, το 120 και το 121. Ήθελα να δω απλώ τι ταχύτητα έχει. Το πρώτο πράγμα που θέλω να καταλάβετε τώρα σε επίπεδο μυευτική είναι το εξή. Όταν λέμε τροποποίηση του συντάγματος, έχετε την εντύπωση ότι κάτι είναι γραμμένο, θα πρέπει να το σβήσουμε και να γράψουμε κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα, το οποίο θα πρέπει αναγκαστικά να το αλλάξουμε όσο αυτή τη συμφωνία και αυτή θα ακυρωθεί, αλλά στην επόμενη. Εδώ είναι γραμμένο ποιος είναι ο πληθυσμός των Σκοπίων. Με το λεξιλόγιο του συντάγματος. Εντάξει, μην ευρεάζεται επειδή υπάρχει η Μακεδονία, ούτως ή άλλως είναι των Σκοπιών. Άρα λένε ότι είναι οι Αλβανοί, λένε ότι είναι οι Τούρκοι, λένε ότι είναι οι Βλάχοι, λένε ότι είναι οι Σέρβοι, λένε ότι είναι οι Ρωμά και οι Βόσνοι. Είδατε το, προσέξτε το τώρα. Να βλέπετε, άμα δεν είχατε διαβάσει το προήμιο, πώς θα ξέρετε ότι λείπουν οι Έλληνες. Αλλά τι έχουν κάνει, τους Έλληνες τους έχουν βάλει Βλάχους. Αυτό δεν μας πειράζει, μην το παίρνετε στραβά, αλλά τι εννοώ. Εννοώ ότι έχουν μετατρέψει τους Έλληνες εξ ολοκλήρου σε Βλάχους για να μην ανήκουν σε μια χώρα. Άρα μετά δεν μπορεί να είναι μια ονότητα της χώρας, εφόσον δεν υπάρχουν. Άρα το ερώτημα είναι γιατί μας βάλαν αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε οι Βόσνοι έχει ενδιαφέρον γιατί έχουν βάλει και τους Τούρκους. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι οι Τούρκοι στα Σκόπια θα έχουν δικαιώματα που δεν έχουν οι Έλληνες. Αν κοιτάξετε για ποιον πληθυσμό μιλάμε, για τους μεν και τους δε, είναι αστείο. Και γι' αυτό στο τέλος, θα σας έδωσα ένα παράδειγμα να θυμάστε, μερικές φορές οι τροποποιήσεις θα πρέπει να είναι λέξεις που θα βάλουμε και όχι που θα βγάλουμε. Σημαίνει ότι όταν διαβάζετε το κείμενο, όσοι από εσάς έχουν διαβάσει το σχέδιο, αν έχουν αυτή την εμπειρία, μερικές, όσοι έχουν διαβάσει, πραγματικά όλοι, όσοι έχουν διαβάσει, πρέπει να θυμάστε ότι μερικά πράγματα δεν ήταν γραμμένα και πρέπει να βρούμε τι έπρεπε να γράψουμε. Και όχι ότι ήταν λάθος η διατύπωση και το διορθώνω. Τα κενά είναι πιο δύσκολα. Όσοι έχουν σχέση με το πανεπιστήμιο, όταν ένας φοιτητής σας κάνει κενά, μπορεί και να έχει δίκιο. Όταν βάζει λάθη, το λέτε εδώ λάθος. Αλλά μετά θα του πείτε πώς πέρασες από αυτή τη φράση σε αυτήν τη φράση. Εδώ είναι αυτό που κάνουν στα Σκόπια. Και τώρα που θέλω να σας δείξω, βλέπετε εδώ είναι ο θηρός του μοναστηριού. Αλλά ρωτάω τώρα, αυτό εδώ, ποιος το έβαλε, οι Βόσνοι, οι Τούρκοι, οι Ρωμά, οι Αλβανοί, ποιος το έκανε αυτό. Προσέξτε, αυτό είναι που υπάρχει ακόμα και τώρα. Αλλά τι θέλω να σας πω, άμα εμείς δεν το διεκδικούμε, δεν καταλαβαίνουμε. Τώρα ένα παράδειγμα της λεπτομέρειας, να δείτε εμείς πόσο προσεκτικά διαβάζουμε τα άρθρα. Άρα, το άρθρο 13 στην Νέα Συμφωνία, υπάρχει, θυμάστε, στο άρθρο 18. Το άρθρο 13 στην ενδιάμεση συμφωνία υπάρχει στο άρθρο 12. Άρα τι κάναμε εμείς, λέμε, γιατί έγινε μια ερώτηση από έναν βουλευτή, ο οποίος είπε πολύ απλά, ρε παιδιά, δεν το είπε έτσι, αλλά τέλος πάντων σας το λέω εδώ, και τι βάλατε το άρθρο 13, άρα το απάντησε υποτίθεται ο υπεύθυνος, γιατί ήταν ήδη γραμμένο στο άλλο. Αυτός τώρα επειδή σίγουρα δεν είχε διαβάσει εξ ολοκλήρου το άλλο, εμείς όμως το διαβάσαμε το άλλο. Και τι βρήκαμε. Βρήκαμε ότι τα άρθρα είναι ακριβώς τα ίδια εκτός από το νούμερο. Μόνο που το νούμερο, επειδή πάει σε άλλο άρθρο, δίνει το ίδιο κείμενο. Α, θα το ξαναλέω. Άρθρο 12, σε ενδιάμεση, εδώ είναι όλα τα εδάφια, είναι ακριβώς τα ίδια με το άρθρο 18 τη ιστορία. Άρθρο 12, εδάφιο 3, είναι το ίδιο με το άρθρο 18, εδάφιο 2. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί το άλλαξα. Όμως, τι γίνεται τώρα. Επειδή τώρα κατέχετε και τις δύο γλώσσες, προσέξτε, η ενδιάμεση συμφωνία γράφει αυτό. Στο 18.4. Το προσύμφωνο γράφει αυτό. Ακόμα και αν δεν είστε ειδικοί, νομίζω ότι βλέπετε ότι έχει πιο πολλές λέξεις. Αυτή σταματάει εδώ, στη γραμμή, και εδώ βλέπετε ότι συνεχίζει. Υποτίθεται ότι είπαν ότι ήταν το ίδιο. Και έχουμε και το επόμενο, το οποίο λέει, αυτό όπως βλέπετε
είναι ενδιάμεση συμφωνία και αυτό, όπως βλέπετε, είναι το προσήφωνο. Και ρωτάω, εφόσον ήξερε την απάντηση όσον αφορά την ερώτηση του βουλευτή, ότι έχουν κάνει αλλαγές, γιατί του λέει ότι είναι το ίδιο? Του λέει ότι είναι το ίδιο στο άρθρο 13. Αλλά επειδή το ένα πετάει το 12 και το άλλο το 18, όταν διαβάζουμε το 12 και το 18, δεν είναι πια τα ίδια. Άρα, εδώ σας τα δείχνω για να καταλάβετε πόσο μας μπερδεύουν. Αυτό είναι όπως είναι το προσύμφωνο τώρα, 13 και 18, και βλέπετε ότι το 13 σας εξηγεί τι είναι το περίκλειστο κράτος, άρα εξηγεί πάνω στο 18, ενώ στην ενδιάμεση συμφωνία είχαμε το άρθρο 12 που περιέγραφε τα πάντα και μετά έλεγε εφαρμογή. Το 12 είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε στις επιστήμες, στα μαθηματικά κτλ. Άρα τώρα που θέλω να σας πω είναι το εξής, γιατί από ό,τι φαίνεται το ξεχάσαμε. Όταν θέλετε να κάνετε μια συμφωνία που να έχει μια διεθνή εμβέλεια, είναι καλό να την υπογράψετε στη Νέα Υόρκη, ειδικά κοντά στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα ο λόγος είναι γιατί το υπογράφουμε στις πρέσπες. Άρα υπάρχει κάποιος από εσάς που πιστεύει ότι η διεθνή κοινότητα ήξερε που ήταν οι πρέσπες. Άρα ήταν επειδή ήταν η λίμνη να πάμε να πηγούμε ή στην πραγματικότητα είναι μια άλλη αναφορά. Άρα θυμάστε ότι στην Ελλάδα το πιο παλιό κόμμα της Ελλάδος είναι το Κομμουνιστικό. Και φέτος γιορτάζεται 100 του χρόνου. Σας τα λέω αυτά τα επιτυχιακά, γιατί μερικές φορές δεν ξέρετε τι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε για να έχουμε επέτειο. Άρα στα 100 χρόνια, υπογράφουμε τη συνθήκη που στην πραγματικότητα είναι το προσύμφωνο στις πρέσπες, ένα πολύ απλό λόγο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα γεννιέται το 1918, όπως καταλαβαίνετε με καθόλου επιρροή στα ελληνική και ελληνική, μυστική, το 1924 λέει ότι η Μακεδονία και η Θράκη πρέπει να είναι ανεξάρτητες. 1924. Το 1949 το ίδιο λέει ότι η Ελλάδα καταπατεί την Μακεδονία και τους Μακεδόνες και πρέπει αυτό να το διορθώσουμε. Και πού παίρνει αυτή την απόφαση η κεντρική ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος? Στις πρέσπες. Άρα προσέξτε τώρα, οι μερικοί από εσάς αναρωτήθηκαν στην αρχή γιατί το κάναν στις πρέσπες, άρα άκουσαν διάφορες δικαιολογίες του τύπου έτσι είναι ουδέτερο. Και λέω, μα είναι τόσο ουδέτερο που πέτυχαν το ίδιο από αυτό που έλεγαν οι άλλοι ότι δεν ήταν ουδέτερο. Φανταστείτε τώρα το εξωτερικό-εσωτερικό. Άρα έχουμε το ένα που λέει ότι αυτό είναι σημαντικό, το άλλο που είναι το αντίθετο λέει ότι αυτό είναι ασήμαντο, αλλά πηγαίνουν στο ίδιο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, σκακιστικό να το χαρεί ο Δημήτρης. Δημήτρη, θυμάσαι που έπαιξαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Φίσερ και ο Σπάσκι στην Ισλανδία? Όπως ξέρετε, είναι μια περιοχή της Αμερικής και της Σοβιετικής Ένωσης ταυτόχρονα, έτσι γίνεται. Και προσπαθώ να σας πω, όταν υπήρχε μια μεγάλη αντιπαράθεση, ήθελαν κάτι το ουδέτερο. Αυτό είναι ουδέτερο. Εδώ δεν ήταν ουδέτερο. Αλλά στην πραγματικότητα, να το θυμόμαστε, ότι αυτό που πετύχαμε στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου του 1995 είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ τώρα προσπαθούμε να το υποβαθμίσουμε. Και εξηγώ για ποιο λόγο. Το 2008 θυμάστε ότι έγινε υποτίθεται ένα βέτο. Άρα να ξέρετε ότι αυτό το βέτο που έγινε, έγινε επειδή μας άφησαν να το κάνουμε ενώ ήξεραν ότι δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν το πιάσατε όλοι. Αυτό που ακούτε συνήθως είναι ότι η Ελλάδα έβαλε βέτο. Πώς η Ελλάδα μπορεί να βάλει βέτο ενώ ξέρουμε από το κείμενο? Θα σας ζήσω τώρα. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το άρθρο 11 που έχουμε συμφωνήσει. Άρα εδώ σας λέει πολύ απλά ότι αν είμαστε σε μία περίπτωση όπου θέλουμε μία χώρα να μπει στην International, Multilateral και Regional όλα αυτά, τότε έχει δικαίωμα με την ονομασία FIRO.
Αν όμως θέλει να μπει μια άλλη ονομασία, τότε η Ελλάδα έχει δικαίωμα βέτο. Είμαστε εντάξει, είναι ξεκάθαρο το άρθρο. Ωραία. Το βέτο έγινε πάνω στο φύρο. Άρα η Ελλάδα τεχνικά δεν έχει δικαίωμα να το κάνει. Πρώτον. Δεύτερον είναι πώς το έκανε. Επειδή, να μην δείξω άλλη σημαία, αλλά φανταστείτε την άλλη, είπαν ότι κάντο. Το κάναμε. Μόλι μας. Μετά από ένα χρόνο, μόνοι μας, πήγαμε στα δικαστήρια. Γιατί τα Σκόπια ζήτησαν αν είχε δικαίωμα η Ελλάδα να πάει. Και έχει ενδιαφέρον η διατύπωση των Σκοπίων. Τα Σκόπια δεν είπαν αν είχε δικαίωμα το ΝΑΤΟ να αποδεχτεί τι έκανε η Ελλάδα, αλλά ρώτησαν αν η Ελλάδα είχε δικαίωμα να ζητήσει αυτό χωρίς να αλλάζει την απόφαση του ΝΑΤΟ. Μετά από τρία χρόνια βγήκε ότι η Ελλάδα δεν είχε δικαίωμα. Εδώ είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση, είναι ότι όπως ξέρετε όταν έχετε κάνει ένα λάθος, έχει πρώτα την ουσία, που λέει αν έχετε λάθος ή όχι, και μετά έχει τη θεραπεία. Το δικαστήριο αποφάσισε να μην βάλει θεραπεία. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είχε δικαίωμα να το κάνει, αλλά το έκανε να μην το ξανακάνει. Και ωραία, και λέει η Ελλάδα τότε τι πρέπει να πληρώσω, τίποτα. Και τώρα σας προσπαθώ να σας εξηγώ τι γίνεται σε επίπεδο στρατηγικής και τι γίνεται σε επίπεδο νομικής. Νομικά λοιπόν δεν έπρεπε να το κάνουμε, αλλά χωρίς κανένα νομικό κόστος. Που σημαίνει ότι εύκολα θα το ξανακάνουμε. Είναι ακριβώς αυτό που κάνετε εσείς οι μαμάδες με τα παιδιά σας. Εντάξει, όταν του λέτε μην το ξανακάνεις, επειδή το κάνει μόλις έχετε φύγει από το σπίτι, και όταν ξανάρχεσαι και το βλέπετε ότι το έχει κάνει, του λέτε μην το ξανακάνεις. Και σας λέει δεν θα το ξανακάνω. Έως να φύγεις. Αυτό προσπάθησαν και στο Υπουργείο Εξωτερικών να μας εξηγήσουν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί έχουμε υποστεί μεγάλο κόστος. Ποιο κόστος αφού δεν είχε θεραπεία. Αλλά για όσους δεν το έχουν διαβάσει αυτό, το έχουμε και εδώ, μην ανησυχείτε. Αλλά θέλω να σκεφτείτε ότι είναι το άρθρο 11 και είναι χάρη στο άρθρο 11 που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ τώρα σας δείχνω μερικά πράγματα που είναι σημαντικά, είναι τα συλλαλητήρια. Δηλαδή έχουμε κατηγορήσει πολύ τους Έλληνες. Αλλά εδώ το βλέπετε, έχουμε καταγράψει έως τώρα 74 συλλαλητήρια στην Ελλάδα. Τα βλέπετε και όταν βλέπετε πιο χοντρά είναι ότι έχουν γίνει περισσότερες φορές στο ίδιο σημείο. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιος από εσάς πριν ένα χρόνο είχε προβλέψει ότι θα έχουμε 74 συλλαλητήρια για αυτό το θέμα. Είναι πολύ απλό, ούτε εγώ, κανένας. Θεωρούσαμε ότι ακόμα και το πρώτο καλύτερα να μην το κάνουμε γιατί μπορεί να το συγκρίνουμε με το παλιό και να μην έχουμε αποτελέσματα. Κι όμως έγιναν. Αυτά τα συλλαλητήρια προκάλεσαν μια αλλαγή φάσης στο πολιτικό φάσμα. Και όταν εσείς θα αναρωτιέστε τι μπορεί να κάνετε, είναι πάρα πολύ απλό να ψηφίζετε. Στις δημοκρατίες είναι το μόνο που έχετε δικαίωμα να κάνετε. Άρα τι γίνεται. Στην αρχή θεωρούσαν ότι αυτό θα είναι μόνο οι γραφικοί που θα ασχοληθούν, αλλά θα πούν τίποτα οι άλλοι. Μετά ήταν ότι οι γραφικοί έχουν γίνει πολλοί. Τόσο πολλοί που κατατάει ιδιαστικό. Αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι όχλος. Έχει ενδιαφέρον γιατί να ξέρετε, ο λαός όταν αντιστέκεται ονομάζεται όχλος. Όταν ψηφίζει ονομάζεται ψηφοφόρος. Βέβαια είναι ο ίδιος όχλος. Εγώ λέω απλώς ότι αυτός ο όχλος όταν πιο οργανωμένα σκεφτεί τι κάνει, θα καταλάβει ότι είναι πολύ απλό. Το θέμα της Μακεδονίας έχει γίνει κριτήριο. Δηλαδή τώρα. Όπως τα λέγαμε και μαζί, όπως το 2004 με το σχέδιο Ανάν, ήταν οι Κύπροι που ήταν υπέρ και οι Κύπροι που ήταν κατά. Δεν ρωτούσαμε σε ποιο κόμμα ανήκεις. Εδώ είναι πάλι το ίδιο. Αυτό πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Τώρα που θέλω να σας δείξω, ας αφήσουμε αυτά εδώ και αυτά εδώ. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας δείξω με τον άξονα αυτό, είναι ότι άμα αφήσετε την πρόσβαση στο θέμα της αλληλείας, με αυτόν τον άξονα σιγά σιγά μπορούν να σας ζητήσουν να έχουν πρόσβαση. Αν σας ζητήσουν να έχουν πρόσβαση, μπορεί να δημιουργήσουν μια μικρή αόρα. Αν έχουν μια μικρή αόρα που δεν έχετε κανένα εμπόδιο, τότε αυτό συνεχίζεται. Όσοι πιστεύουν ότι αυτό δεν υπάρχει, είναι ακριβώς το παράδειγμα της Βοσνίας. Κοιτάξτε ξανά στο σπίτι σας ποιο είναι το μέγεθος της αόρας της Βοσνίας και πώς το διαπραγματεύτηκε με την Κροατία να μπορεί να έχει πρόσβαση. Άρα, εμείς όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε κανένα θέμα να τους δώσουμε πρόσβαση, παρόλο που δεν το έχουμε κάνει, μπορούμε στη συνέχεια να τους δώσουμε και πρόσβαση
σε όλο το πλαίσιο. Το άλλο που θέλω να έχετε στο μυαλό σας, και σας το είπα στην αρχή, προσέξτε, το κοσυφοπαίδιο, αυτή εδώ ήταν. Γι' αυτό μιλούσαμε. Βλέπεις, αυτό εδώ θέλουν να το πάρουν το σουβάρι και να πάρουν πιο πέρα, λίγο πιο πέρα, και οι Σέρβοι θέλουν να ξαναπάρουν πίσω αυτό το κομμάτι, θυσιάζοντας αυτά. Οτιδήποτε βλέπετε ροζ είναι εκκλησίες. Έχει εκκλησίες. Αυτή εδώ είναι η Σέρβη. Προσέξτε τώρα σε ποια κατάσταση είναι η Σέρβη. Είναι μειοψηφία της μειοψηφίας της πλειοψηφίας. Γιατί αυτή είναι η Σέρβη εντός κοσυφοπεδίου, το οποίο είναι εντός Σερβίας. Αυτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ φιλική μεταξύ τους, έτσι δεν γίνεται. Άρα έχουμε αυτό το πράγμα που γίνεται δίπλα. Αυτό ενώνεται δίπλα και εμείς λέμε ότι θα τα βρούμε. Να ξέρετε ότι ο πληθυσμός αλβανικής καταγωγής ψήφισε για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, επειδή η Αλβανία είναι στο ΝΑΤΟ από το 2009. Άρα τι κάνουν για τον εαυτό τους, σκέφτονται ότι όσο πιο κοντά είμαστε σε αυτά τα δεδομένα, τόσο πιο εύκολο θα είναι για να ενωθούν όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε τώρα γιατί οι Σκοπιανοί δεν υπερψήφισαν το προσύμφωνο λόγω της αλλαγής του ονόματος, ενώ οι Αλβανοί που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου πως θα λέγεται, εκ τούτος έως αυτοί θέλουν την άλλη Αλβανία. Που έκοψε. Αφήνω αυτά, γιατί αυτά είναι λίγο πιο τεχνικά. Αυτό είναι αν χρειαστεί να κάνει μια ωραία. Εδώ σας το κάνω λίγο, είναι λίγο αφαιρετικό. Θέλω να φανταστείτε την τοπολογία του ΝΑΤΟ. Εμείς, ας πούμε, μαθηματικά βλέπουμε τον ΝΑΤΟ με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι ότι το βλέπετε κι εσείς, έτσι τον ΝΑΤΟ. Άρα έχει ενδιαφέρον να καταλάβετε σε αυτό το σχήμα πού είναι η Ελλάδα, πώς παίζει η Ελλάδα, άρα οι κουκίδες που είναι ενωμένες έχουν σχέση με σύνορα, αυτές που δεν είναι δεν έχουν κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δίνω ένα άλλο παράδειγμα που δεν είναι στην περιοχή, βλέπετε ας πούμε τις βαλτικές χώρες και βλέπετε Καλίνιγκραντ που είναι μέσα και ακουμπάει την Πολωνία και την Λιθουανία, ενώ ανήκει στη Ρωσία. Αυτό είναι μια τοπολογική τρύπα που θέλει να αποφύγει το ΝΑΤΟ που στα Σκόπια, δηλαδή στην πρώην Ιουγκοσλαβία και στην Αλβανία. Αυτό σας το αφήνω. Άρα δείχνω ξανά εδώ τα δεδομένα για να ξέρετε τώρα για ποιο πράγμα μιλάμε. Ποιο. Το Μπουφάν. Να βάλει το Μπουφάν. Βλέπετε, είναι μερικοί τσακώνουν για το όνομα, αλλά για το Μπουφάν. Ελλάδα στο μεγαλείο, δηλαδή η Ελλάδα μέσα στην Νέα Υόρκη. Αλλά ξανά ερχόμαστε στα δικά μας δεδομένα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι προσπαθούν όλοι να μας πείσουν ότι αυτό το πράγμα είναι τεράστια σημασία για τον ΝΑΤΟ. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Το βλέπετε. Δηλαδή το πιστεύετε πραγματικά. Θα σας δώσω ένα άλλο χάρτη για να καταλάβετε πιο καλά. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Είναι η λεγόμενη πεταλούδα. Εντάξει. Βλέπετε που είμαστε εδώ. Βλέπετε την Ισλανδία, με τον Φίσερ και Σπάσκι. Εδώ βλέπετε τι είναι η Ευρώπη και τώρα σας έξω. Φανταστείτε τώρα εγώ ότι με υποτίθεται νατοϊκός και σας πιέζω. Κύριε παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλουμε μία βάση εδώ. Γελάτε. Αναγκάζουν να το δείξουν. Α, να το δείξω από μακριά. Εκεί τελειοκαμένος να το κάνει. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Αφού έχουν μέσα εκεί. Πρέπει να σας το δείξω έτσι. Γιατί άμα το κάνω λίγο λάθος, είμαι στο Μαυροβούνιο. Άμα κάνω λίγο πιο εδώ, είμαι στην Αλβανία. Και ρωτάω, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό. Και άμα θέλετε να δείτε ποια είναι η σημασία, αυτό εδώ, που σας φαίνεται εντελώς ανούσιο, η Ισλανδία είναι στο ΝΑΤΟ το 1949. Δηλαδή πριν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα μπαίνει το 1952. Τώρα λοιπόν, όταν κάποιο μας λέει ότι αυτό εδώ έχει τεράστια σημασία, να γελάσετε λίγο περισσότερο. Δεν θέλουν η Ρωσία να κάνει μια βάση. Όχι. Θα το πούμε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπερδεύουμε δύο πράγματα και το έλεγα με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι εγώ κάνω. Έχω ένα μαγαζί. Έχω ένα ραδιόφωνο. Αρχίζει με H και τελειώνει με FM. Και ξαφνικά διπλανό, στο διπλανό κτίριο, θέλει να έρθει ένα άλλο ραδιόφωνο. Μπορώ να αγοράσω την περιοχή χωρίς να χτίσω τίποτα. Καταλαβαίνω τι λέω. Δηλαδή λέω, εφόσον θα έρθει και θα μου πάρει μερίδιο, δεν θέλω. Αυτό γίνεται τώρα με τον ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν είναι ότι ενδιαφέρεται για την περιοχή. Δεν θέλει άλλος να ενδιαφερθεί για την περιοχή εκεί. Αλλά όχι ότι ενδιαφέρεται στρατηγικά για την περιοχή. Για έναν πολύ απλό λόγο. Το ΝΑΤΟ
έχει βάλει την Αλβανία το 2009 στο ΝΑΤΟ και έχει βάλει το Μαυροβούνιο το 2017. Άμα κοιτάξετε πώς λειτουργεί αυτό, έχει κλειδώσει την έξοδο από την Αδριατική. Και τώρα μας εξηγούν ότι έχει τεράστια σημασία να βάλουν τα Σκόπια που δεν έχουν θάλασσα. Ωραία. Να ξέρετε λοιπόν ότι δεν έχουν βάλει μεγάλη στρατηγική βάση στο, ακόμα και στην Αλβανία, που είναι από το εδώ και 9 χρόνια, και μας λένε ότι μπορεί να βάλουν τη στρατηγική βάση σε μια περιοχή που δεν έχει θάλασσα. Ωραία. Τα καράβια θα πηγαίνουν πώς? Πετών. Δορυφορικά. Ποιο είναι το όφελος για το ΝΑΤΟ να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο? Το άλλο που θέλω να σας δείξω, θυμάστε αυτό που σας έλεγα με τις δομές, κοιτάξτε, προσπαθούν να μας πούν ότι αυτό το πράγμα εδώ είναι το ίδιο με αυτό. Μα δεν είναι ανάγκη να είσαι Euler να καταλάβεις ότι έχεις ένα πρόβλημα. Αυτό εδώ είναι μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό. Και αυτό είναι εδώ. Άρα, φανταστείτε τώρα, αυτό είναι γαλλικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, έχει πλάκα που έχουν βάλει την Ελλάδα στο κέντρο. Θα δίνω πάλι τα θέματα με την Ευρώπη. Πώς τα βλέπει η Ευρώπη? Η Ευρώπη βλέπετε αυτήν την τοπολογική τρύπα και βλέπει την άλλη. Αυτή εδώ δεν μας πειράζει τόσο πολύ, διότι έχει κάνει συμφωνίες με όλους που επί της ουσίας είναι σαν να είναι μέσα, χωρίς να είναι μέσα. Γι' αυτό το λέτε τη σοκολάτα. Το άλλο που βλέπετε, Σλοβενία-Κροατία. Σλοβενία μπήκε το 2004, η Κροατία μπήκε το 2013. Βλέπετε από την πλευρά της Ελλάδος δεν έχει προχωρήσει, γιατί εδώ είναι τα Σκόπια. Και σας εξηγώ λίγο τι γίνεται στην περιοχή. Ποιος από εσάς ήξερε ότι η Σλοβενία θα μπει το 2004? Λοιπόν, δεν έκανα την ερώτηση. Ποιος από εσάς, ας το αφήσουμε. Στην πραγματικότητα το πιο πιθανό είναι ότι μάθατε ότι η Σλοβενία μπήκε το 2004 εφόσον μπήκε. Ενώ η διαδικασία είναι 10 χρόνια. Μάθατε για την Κροατία το 2013 εφόσον μπήκε, 1η Ιουλίου. Η Κροατία μάλιστα όταν μπήκε, μετά από ένα μήνα έβγαλε 29 θαλασσιακά οικόπεδα. Τα έβαλε εφόσον ήταν ευρωπαϊκή και όχι πριν. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στην περιοχή. Η Αλβανία δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Τα Σκόπια 0. Όταν μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 35 κεφάλαια. Φαντάζομαι το ξέρετε, παρόλο που είστε μακριά. 35 βέτο ανοίγματος, 35 βέτο χρησίματος και μπορεί να κάνετε και πάγωμα. Άρα έχετε συνολικά 71 βέτο. Α, δεν το ξέρατε. Αυτό λέγεται ενταξιακή πορεία. Και είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο με 35 κεφάλαια. Άρα να ξέρετε τώρα τι γίνεται. Προϋποθέσεις. Ναι, δεν είναι μόνο προϋποθέσεις, είναι συνταξιακή σου πορεία, πρέπει να το έχεις αυτό σιγά σιγά. Δεν είναι ότι τα έχεις όλα αυτά και μετά σε βάζουν. Μετά έχουμε και το σύστημα της απορρόφησης, που αυτό το εφήβραμε με την Τουρκία. Η οποία δεν θα μπει ποτέ, δεν μας πειράζει αυτό, είναι απλώς να το λέμε, συζητάμε. Άρα, έχετε ακούσει από το 1993 ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα Σκόπια να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γίνεται. Ωραία. Άρχισαν τότε μια ενταξιακή πορεία? Όχι. Αλλά να ξέρετε ότι τα Σκόπια δεν έχουν ανοίξει ούτε ένα κεφάλαιο από τα 35. Όχι κλείσει, ούτε ανοίξει. Και αυτό οφείλεται σε ένα πολύ απλό γεγονός. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι είναι προαπαιτούμενο να λύσει το θέμα του ονόματος με την Ελλάδα για να μπορούμε να αρχίσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Και τώρα αυτό που γίνεται με το προσύμφωνο, προσπαθούν να βγάλουν, προσέξτε τώρα, προσπαθούν να βγάλουν την ασφαλιστική γεδικλίδα που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορούν να το βάλουν. Και ρωτάω εγώ, εφόσον μας λένε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας πιέζει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακυρώνει το παραπαιτούμενο? Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται με βέτο, γίνεται με πλειοψηφία. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολο να το ακυρώσουν. Και ρωτάω, γιατί το έβαλαν? Αλλά πρώτον, γιατί το έβαλαν, δεύτερον, γιατί το ακυρώνουν και γιατί μετά εμείς λένε ότι μας πιέζουν. Και προσέξτε, τέτοια πίεση που υποτίθεται φάγαμε. Τελικά τα Σκόπια πήραν μόνο και μόνο ημερομηνία για την ημερομηνία. Δηλαδή αυτοί που υποτίθεται ήθελαν σόκι καλά τα βάλουν, εφόσον εμείς κάναμε αυτό το προσύμφωνο, τους είπαν, θα το σκεφτούμε στην ημερομηνία πότε θα σας δώσουμε ημερομηνία έναρξης. Τεράστια πίεση. Άρα, πιο σοβαρά, το Μαυροβούνιο έχει ανοίξει 33 κεφάλαια και έχει 30 κεφάλαια και έχει κλείσει 3. Που δεν το ξέρετε καν.
Η Σερβία. Η χρονικά δεν λέτε Σερβία, αντιπαράθεση, ευρωπαϊκά δεδομένα, Δύση, Ανατολή και τέτοια. Η Σερβία έχει ανοίξει 12 κεφάλαια και έχει κλείσει 2. Και δεν το ξέρετε. Δεν το συζητάμε. Και προχωράει κανονικά η δεξιακή της πορεία. Και για τα Σκόπια, που δεν έχει ανοίξει ούτε ένα κεφάλαιο, όλοι συζητάμε ότι είναι τεράστια σημασία να μπουν μέσα. Να το πούμε τώρα λίγο πιο σοβαρά. Εσείς, άμα ήσασταν Ευρωπαίος πολίτης και μπορούσατε να βάλετε την Σερβία και το Μαυροβούνιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δίνετε προτεραιότητα στα Σκόπια? Όχι. Όχι, με τίποτα. Αφού, αν θυμάστε καλά, το Μαυροβούνιο είναι η πρόεδρος στη θάλασσα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό θα κλειδώσει, που σημαίνει ότι η Βοσνία είναι εγκλωβισμένη και σημαίνει ότι έχω άλλες δύο χώρες που είναι εγκλωβισμένες. Άρα έχω αρχίσει να βουλώνω την τρύπα. Και γι' αυτό βουλώνω την τρύπα από πάνω. Το άλλο που έχουμε ένα άλλο ελάττωμα στην Ελλάδα είναι ότι θεωρούμε ότι όλα στην Ευρώπη γίνονται για αυτούς. Το είναι το κλασικό ελληνικό. Ε, να ξέρετε ότι ξεχνάμε αυτούς. Η Αυστρία-Ουγγαρία, η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ πολέμων εναντίον της Τουρκίας. Εδώ είναι η Γερμανία. Άρα είναι η Αυστρία που έβαλε τη Σλοβενία μέσα και είναι η Αυστρία που βοήθησε για την Κροατία την ίδια ώρα που έλεγε, 2006 ήδη, δεν θέλω καν να ανοίξουμε την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ξεχνάμε αυτό το κομμάτι, ξεχνάμε ότι αυτό το πράγμα ήταν η ίδια αυτοκρατορία. Αυτοί σιγά σιγά ξαναγίνονται ακριβώς τα κομμάτια που είχαν. Ε, να ξέρετε ότι εμείς τα ξεχνάμε, αυτοί καθόλου. Άρα και να θυμάσαι, ας πούμε, θυμάσαι ένας γνήσιος Γάλλος πρόεδρος, ο Σαρκοζή, η οικογένειά του ήταν από εδώ και από το βαθμό του ήταν από εδώ. Τόσο γνήσιο εδώ. Και αυτό, ευρέως, αυτός, πώς? Ήταν Εβραίος όμως, δεν ήταν... Ναι, από την Ουγγαρία. Όχι, αυτό όχι, η Θεσσαλονίκη, οι παππούδες του Θεσσαλονίκη νομίζω ήταν Εβραίοι, δεν ήταν ελληνικής καταγωγής. Δεν είπα ότι ήταν ελληνικής, είπα Θεσσαλονίκη, έδειξα τη Θεσσαλονίκη. Εγώ λέω απλώς ότι ο Σαρκοζή, έτσι όπως είναι γραμμένο ο Σαρκοζή, θα δείτε ότι έχει ένα τόνο. Αυτό δεν υπάρχει στα γαλλικά. Αυτό εδώ, τον τόνο και ο τύπος πώς το. Ξέρετε, άμα πάτε στην οικογένεια του Σαρκοζή στην Ουγγαρία, έχετε διάφορους πίνακες και το πρώτο τίτλο που πήραν ήταν ότι ο πρώτος της οικογένειας ήταν Τουρκοφάγος. Έτσι πήραν τον τίτλο. Άρα τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι μπερδεύουμε μερικά πράγματα και ξεχνάμε ότι στα κεντρικά Βαλκάνια παίζουν χώρες οι οποίες έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παίζουν χώρες οι οποίες και αυτές έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και η μεγάλη ένταξη έγινε το 2004. Γιατί δεν ξέρω αν το θυμάστε πώς έγινε αυτό το πράγμα. Είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σας. Το 2004 το ΝΑΤΟ έβαλε όλα αυτά τα πράσινα μαζί. Το 2004 πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε μόνο και μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαμε 10 χώρες. Αλλά δεν βλέπουμε ότι και εδώ είχαμε ένα τεράστιο μέγεθος χωρών οι οποίες κανονικά ήταν σε αυτό το χώρο. Ρωτάω τώρα, εμείς λέμε ότι η Ρωσία θα παίξει ένα ρόλο στα Σκόπια, έτσι γίνεται. Ωραία. Γιατί δεν παίζει ένα ρόλο στο Μαυροβούνιο? Το Μαυροβούνιο γιατί μπήκε στο ΝΑΤΟ? Μετά, η Ρουμανία και η Βουλγαρία γιατί μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί ξέρετε, η Ρωσία όταν δεν θέλει κάτι φαίνεται. Θα σας δείξω ένα πράγμα. Η Ουκρανία την ξέρετε? Ναι. Ωραία. Την Κρυμαία την ξέρετε? Το Κωσυφοπαίδιο το ξέρετε? Τη Νότια Ρωσετία την ξέρετε? Αυτό είναι όταν δεν θέλει. Άρα άλλο να λέει ότι θέλει δεν θέλει και σας υπενθυμίζω για όσους δεν το ξέρουν ότι η Ρωσία έχει αποδεχτεί να λέγονται τα Σκόπια Μακεδονία χωρίς κανένα πρόβλημα και από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουμε μόνο ένα κράτος που είναι η Γαλλία που δεν δέχεται να ονομάσει τα Σκόπια με το συνταγματικό του όνομα. Το πρόβλημα για όλους τους άλλους είναι ότι επειδή είναι μόνιμο κράτος, δεν μπορούν να κάνουν ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κατά συνέπεια δεν μπορούν να το προτείνουν πολιτικά στην Ευρωμέλεια και κατά συνέπεια δεν μπορεί να περάσει στα Ηνωμένα Έθνη, που είναι τα μόνα που αναγνωρίζουν ένα κράτος. Αλλά κάθε φορά που ακούτε, μα τα Σκόπια έχουν αναγνωριστεί από τόσες χώρες, ξεχνάνε να σας πούν
ότι αυτές οι αναγνωρίσεις ισχύουν μόνο για τη χώρα. Δεν έχουν καμία διεθνή αξία και ούτε καν το Συμβούλιο της Ευρώπης που έχει εντάξει τα Σκόπια το 1993 δεν είναι ικανό να αναγνωρίσει μια χώρα. Άρα το πρόβλημα των Σκοπίων ποιο είναι? Δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία γιατί βλέπουν ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Άρα τι ήθελαν? Ήθελαν με ένα καλό timing ιδεολογικό με την Ελλάδα να τα βρουν και αφόσον δέχονται και οι δύο, γιατί θυμάστε ότι και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και ο Υπουργός Εξωτερικών ιδεολογικά συμφωνούν εδώ και χρόνια να ονομάζεται μόνο Μακεδονία. Αυτοί έκαναν συμβιβασμό να βάλουν Βόρεια Μακεδονία. Αυτό το ξεχνάμε. Εμείς νομίζουμε ότι έκαναν ένα συμβιβασμό του τύπου να βάλουμε σύνθετη ονομασία ή να βάλουμε Βόρεια, Νότια, Μακεδόνια. Τέλος πάντων, καμία σχέση, καμία σχέση. Ιδεολογικά είμαστε σε άλλο πλαίσιο. Άρα να ξέρετε, και τελειώνω με αυτόν τον τρόπο. Μιλάμε για εικονοκλάσεις του ελληνισμού. Δεν είναι τα Σκόπια που ζητάνε όλα αυτά που νομίζετε. Είναι οι δικοί μας που τα έδωσαν χωρίς καμία πίεση και ομολόγησαν ότι ήταν μάλιστα δική τους πρωτοβουλία. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Εφόσον το πίστευαν τόσο πολύ, γιατί το κάνουν στο τέλος της τετραετίας και δεν το έκαναν στην αρχή? Εφόσον πιστεύουν ότι είναι τόσο μεγάλη επιτυχία, γιατί δεν έγινε μια έκδοση του προσυμφώνου να διαμηνθεί σε όλους τους ψηφοφόρους και να πούν εμείς πετύχαμε αυτό? Γιατί μάθαμε το κείμενο του προσυμφώνου 3 μέρες πριν την υπογραφή? Και το μάθαμε από πού? Προσέξτε, όχι από τον κρατικό φορέα, το μάθαμε από την Καθημερινή και την Εφημερίδα, που το έβγαλε η μία σε ένθετο και η Γιάννη, και βλέπω που είναι στο κεφάλι, γιατί θυμάσαι πολύ καλά πώς έγινε. Στην πραγματικότητα κάναμε τόσους αγώνες με τα συλλαλητήρια και δεν είχαμε το κείμενο. Άρα αναρωτιόμασταν όλοι τι θα αποφασίσουμε. Και όταν το είδαμε, καταλάβαμε ότι δεν ήταν μόνο το θέμα του ονόματος, είναι πάρα πολλά πράγματα. Άρα η πρώτη εικόνα που πρέπει να έχετε σε αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο πρέπει να σας απασχολεί εδώ, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν, ειδικά οι Ελληνοαμερικανοί, αναρωτιούνται μήπως είναι εμείς που στριμώχνουμε την Ελλάδα κτλ. Ξαναλέω, θυμάστε τι σας είπα στην αρχή. Η Exxon Mobil, νομίζω ότι όλοι ξέρετε την Αμερικάνη. Η Exxon Mobil αυτή την περίοδο περιμένει από ψηφοφορία της Βουλής της Ελλάδος να μπορεί να βγει στα οικόπεδα. Σε οικόπεδα που έχουν 2 φορές το μέγεθος της Πελοποννήσου. Και τώρα θέλω να φανταστείτε ότι είστε μόνο αποκλειστικά Αμερικανοί και δεν έχετε καμία ρίζα ελληνική. Εσείς ως Αμερικανοί θα προτιμούσατε να αλλάξει το όνομα τα Σκόπια ή να είστε στην ελληνική ΑΟΣ για να βγάζετε πετρέλαιο και φυσικό αέριο? Στην ΑΟΣ. Τότε τι συζητάμε? Άρα έχουμε αντικειμενικά κριτήρια που μας δείχνουν ότι στην πραγματικότητα και στον τομέα της στρατηγικής και στον τομέα της ενέργειας, αυτοί που λένε ότι υποτίθεται κάνουν δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα δεδομένα. Διότι το θέμα τους δεν είναι το όνομα, είναι απλώς αυτό που σας είπα, οι πτωπολικές τρύπες. Και όπως το είπε πολύ σωστά ο κύριος, δεν είναι γιατί θέλουν να επενδύσουν εκεί, είναι ότι δεν θέλουν να μπει κάποιος άλλος εκεί. Τίποτα άλλο. Και αυτός ο άλλος, είναι πάρα πολύ απλό, είναι εδώ. Ωραία. Άρα λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε, στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η τάση να θεωρούμε ότι σε κάποια φάση δεν μπορεί, η Ρωσία θα μας σώσει. Στην Αμερική είναι μερικοί που είναι πεπισμένοι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ και το θέμα είναι ότι ποιος έχει δίκιο. Καλύτερα να πιστεύετε ότι δεν θα γίνει ποτέ και να έχετε μια ωραία έκπληξη παρά να βλέπετε το ανάποδο. Αυτό που εφέρνεται είναι πολύ ξεκάθαρο, είναι πρώτον, επειδή η Τουρκία φεύγει, πάει πιο ανατολικά. Δεν θέλει να μείνει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, γιατί θέλει να παίξει διπλό ταβλό. Επειδή η Τουρκία θέλει να φύγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπετε τώρα ότι έχουμε απόκληση. Να ξέρετε πώς τα παρουσιάζουμε. Ας πούμε, αν ήσασταν Τούρκοι και σας έλεγα τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε να μην σας δώσει κονδύλι, θα λέγατε απαράδεκτη. Ενώ στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε να μην δώσει κονδύλι, γιατί είδε ότι η Τουρκία θέλει να είναι εναντίον της. Σου λέει, όχι να σου δίνω και λεφτά για να είσαι εναντίον μου. Οι Αμερικανοί τώρα δεν ήταν έτοιμοι να πουλήσουν τα F-35. Ωραία.
Άρα σου λέει, πρόσεξε, F-35 εντός του ΝΑΤΟ με ειδικές συνθήκες. Όταν ξαφνικά μου λες, θες να αγοράσεις και S-400 από τη Ρωσία, στα οποία εγώ δεν μπορώ να τα ελέγχω, τι κάνεις? Να ξέρετε ότι το πρόβλημα που έχουμε τώρα στο ΝΑΤΟ είναι ότι δεν έχουμε διαδικασία να διώξουμε κράτος. Αυτό είναι που είναι το πρόβλημα. Γιατί το ΝΑΤΟ, επειδή είναι φτιαγμένο δομικά πάνω στην έννοια του βέτο, είναι ότι αυτοί που μπαίνουν συμφωνούν όλοι οι άλλοι. Φανταστείτε, τώρα είμαστε στο 29, α? Πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι άλλοι. Άρα, όταν συμφωνούν οι άλλοι, δεν είχαν σκεφτεί ότι θα μπορούσε κάποιος να πει θέλω να βγω. Και ακόμα χειρότερα να το βγάλω. Άρα, αυτό σημαίνει τι? Έχουμε μια πλευρά, η Τουρκία, που δεν είναι πια αξιόπιστο στο μέλος του ΝΑΤΟ. Από την άλλη έχουμε την Ελλάδα που αναβαθμίζεται σε θέματα ενέργειας με τα θαλάσσια οικόπεδα και ναός, όπου παίζουν, όλοι αυτοί που παίζουν μέσα είναι όλοι νατοικοί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ενδιαφέρον, δεν έχουμε κανέναν άλλον υποψήφιο. Είναι όλοι από το ίδιο μέρος. Και αυτοί τώρα μας εξηγούν ότι μας πιέζουν την ώρα που περιμένουν τις υπογραφές μας. Άρα, στην πραγματικότητα, άμα κοιτάξετε την περιοχή, θα δείτε ότι αυτά τα λεγόμενα διαγώνια Βαλκάνια θα αναπτυχθούν. Στα διαγώνια Βαλκάνια δεν παίζουν καθόλου τα Σκόπια. Τα διαγώνια Βαλκάνια είναι Κροατία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ελλάδα. Αυτό ο άξονας που συνεχίζεται μετά στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου παίζουν τότε η Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτος. Αυτός είναι ο μεγάλος άξονας. Θα έχουμε λοιπόν τον αγωγό EastMed. Αυτό πρέπει να ενεργοποιηθεί το 2025. Έχουμε το καλό του ηλεκτρικό, το Euroasia Interconnector το 2021 και ενισχύουμε όλο αυτόν τον άξονα. Ρωτάω τώρα, την ώρα που ενισχύουμε όλο αυτόν τον άξονα στην υψηλή στρατηγική, γιατί να ασχολούμαστε με αυτό? Την ώρα που αυτός φεύγει, αυτός γίνεται πιο δυναμικός. Και άμα κοιτάξετε τη μισή Μεσόγειο, είναι τα κοιτάσματα, είναι όλα εδώ. Αλλά άμα ξανακοιτάξετε σήμερα, θα δείτε ότι ακόμα και ο Υπουργός Ενέργειας δήλωσε επίσημα τώρα ότι στην Ελλάδα έχουμε κοιτάσματα του τύπου ΖΟΡ. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι ένα κοίτασμα του τύπου ΖΟΡ, είναι υπεργιγαντιαίο κοίτασμα το οποίο άλλαξε 40% την οικονομία της Αιγύπτου και από μια χώρα που ήταν καταναλώτρια την έκανε εξαγωγέα. Για όσους δεν καταλαβαίνουν πόσο είναι αυτή η μεγάλη διαφορά, είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα της 15ετίας. Και εμείς στην Ελλάδα, μάλλον θα έχουμε 3 τέτοια. Προσέξτε όμως, ποιος θα τα τρυπήσει? Η ExxonMobil και η Total. Και λέω τώρα, στο ραδιόφωνο τα λέτε αυτά? Σε βλέπω να λες, θα τα πούτε πάνω. Να τα λέτε, γιατί όλοι αυτοί που είναι εδώ, που σχετίζονται με τις δύο, πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ πηγαίνουμε σε μια άλλη φάση. Και να ξέρετε ότι όταν γίνεται μια γεώτρηση, έχουμε έως 7 χρόνια για τη φάση της έρευνας, έως 25 με 30 χρόνια για τη φάση της εξόρυξης, που σημαίνει ότι στην περιοχή κάθεσαι πάνω κάτω 40 χρόνια. Άρα, είναι μερικοί από εσάς που πιστεύουν πάρα πολύ στις συμφωνίες μεταξύ κρατών, κάνετε λάθος, κράτη αλλάζουν πολύ γρήγορα, αλλά οι συμφωνίες μεταξύ κρατών και εταιριών πετρελαίου είναι πάρα πολύ σταθερές. Για έναν πολύ απλό λόγο, έχουν κοινά συμφέροντα. Άρα δεν υπάρχουν φιλίες. Οποιοδήποτε έχει υπογράψει σύμφωνο φιλίας, πρώτα απ' όλα να ξέρετε, μόλις υπογράφετε σύμφωνο φιλίας είναι μέχρι. Να το ξέρετε, εντάξει. Δεν υπάρχει σύμφωνο φιλίας μεταξύ φίλων. Έχετε, ας πούμε, έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Κύπρο. Όχι, με την Τουρκία. 1930, γιατί και άλλο. Η Σερβία. Καταλαβαίνετε. Άρα να μην μπερδευόμαστε. Μόλις ακούτε, θα θέλετε να κάνετε ένα σύμφωνο φιλίας, όχι εχθρός. Το ξέρετε. Και θα πείτε, ας πούμε, πόση ώρα θα είναι φιλικός. Είναι όπως λέμε, πώς να σας το πω τώρα με λογοπαίγνιο, οι γυναίκες είναι πάντα πιστές. Πάντα. Αυτός αλλάζουν κατεύθυνση. Το ανέκδοτο αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε καν στα τέτοια σώματα. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την πρώτη φράση, δεν πιστεύει κανένας. Άρα προσπαθώ να σας πω το εξής. Είναι το ίδιο εδώ, ακόμα και οι παπάδες γελάνε. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτοί, ξέρετε, όταν παντρευόμαστε λέμε για πάντα, ενώ εννοούμε έως εκεί που αντέχω. Από ό,τι φαίνεται είναι πιο μικρό το χρονικό διάστημα. Άρα,
λέγοντας το εξής. Πρώτον, αυτός ο αγώνας μπαίνει σε δεύτερη φάση. Και η δεύτερη φάση την ζήσατε μετά το δημοψήφισμα. Στο δημοψήφισμα είχαν ποντάρει όλοι ότι θα νικήσει το ναι με τεράστια διαφορά. Δεν είχαν ποντάρει στο μποϊκοτάζ, δεν είχαν ποντάρει στις παρεμβάσεις, δεν είχαν ποντάρει στο άλλο κόμμα. Άρα έκαναν προς το παρόν ένα δημοψήφισμα το οποίο δεν ήταν υποχρεωτικό. Μετά έλεγαν ότι το δημοψήφισμα είναι έκφραση του λαού. Μετά, εφόσον εκφράστηκε ο λαός, είπαν ότι ήταν συμβουλευτικό. Τώρα μας λένε ότι θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Ωραία. Πρώτο ερώτημα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Γιατί δεν πέρασε κατευθείαν από τη Βουλή? Τα Σκόπια. Γιατί στην πραγματικότητα ήθελαν την επικύρωση του λαού, γιατί ήξεραν ότι στη Βουλή αυτή είναι πολύ προσωρινή, γιατί είναι ένα κόμμα που είναι συνδυασμός κομμάτων, που στην πραγματικότητα δεν είναι το μεγαλύτερο. Άρα έχουν ένα μικρό timing και σου λέει, σαν το παράδειγμα το πετύχουμε, είναι μας ένταξη. Άρα ο χρόνος είναι μαζί μας. Η Ελλάδα έχει ενέργεια, η Ελλάδα έχει στρατηγική, το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι έχει και ψηφοφόρους. Άρα, ποιο είναι το θέμα? Θα έχουμε εκλογές. Το 2019 το ξέρετε, γιατί έχουμε ήδη δύο εκλογικές αναμετρήσεις που είναι προγραμματισμένες. Μπορεί να έχουμε και κάτι έτσι για σαν surprise το 2018, αλλά το πιο πιθανό θα πάρουμε για τρεις εκλογές. Το ερώτημα είναι, αν τα ξέρετε αυτά και ξέρετε ότι η Ελλάδα μπορεί να διαθέτει εθνική στρατηγική και έχει όλα τα δεδομένα για να έχει μια κυρίαρχη στρατηγική πάνω στα Σκόπια και συνεχίζετε να κάνετε τα ίδια, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αλλά μην θεωρείτε ότι είναι τελειωμένο, όχι, έχουμε μπει σε μια δεύτερη φάση η οποία είναι πιο κρίσιμη, λίγο πιο λεπτή στους χειρισμούς και θα ήταν καλό να είστε και πιο ορθολογικοί. Άρα απλώς άμα φωνάζετε ότι εμένα δεν μ' αρέσει κάτι, να θυμάστε ότι κάποιος θα σας πει σε ποιο σημείο δεν σας αρέσει. Και άμα δεν το έχεις διαβάσει, τι να πεις. Εντάξει. Άρα έχει μεγάλη σημασία, επειδή εμείς έχουμε δει αρκετούς βουλευτές, υπουργούς, ακόμα και τον πρόεδρο, είναι σπάνια αυτοί που διαβάζουν το προσύμφωνο εξ ολοκλήρου. Απλώς όταν τους βάζει το δάχτυλο σε μερικά άθρα, λένε, μα αυτό είναι γραμμένο μέσα. Και τότε ενεργοποιούνται με έναν διαφορετικό τρόπο. Άρα και εδώ, όπως το κάνετε πολύ ωραία, γράψτε κάτι. Και σας δίνω ένα παράδειγμα, όχι για να σας συμβουλέψω, απλώς να το σκεφτείτε. Έχετε σκεφτεί αυτό που θα στείλετε να υπάρχουν άθρα με νούμερα? Όσον έχετε 20 άθρα. Υπάρχουν μερικά άθρα που θα μπορούσατε να πείτε μέσα στο κείμενο, το άθρο τάδε υπάρχει λόγος να είναι μέσα? Το άθρο τάδε σε τι βοηθάει συνέναξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Απλές ερωτήσεις που μπορούν να τοποθετηθούν και μετά θα φανεί ότι είπαν, ήξεραν κάτι το συγκεκριμένο. Για να ξέρετε, είναι μερικοί που θα σας πούν απλώς το δεχτήκαμε, πρωτόκολλο κτλ. Είναι μερικοί που θα σας απαντήσουν. Θα έχει ενδιαφέρον να σας απαντήσουν σε μερικά άνθρωπα. Και θα έχει ενδιαφέρον να σας απαντήσουν γενικόλογα σε ένα κείμενο το οποίο έχει άθρα συγκεκριμένα. Διότι αυτό θα είναι πάλι μια νίκη. Θα είναι διατυπωμένο ιστορικά ότι εσείς εντοπίσατε μερικά σημεία. Ούτως ή άλλως, όλα αυτά που σας παρουσίασα τα αφήνω εδώ, είναι δικό σας κτήμα, τα χρησιμοποιείτε, τα αξιοποιείτε και να το θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.